ζήσεις, τι να κάνεις να βρεις τη χαρά. Μια ομάδα όλα εδώ σε προσμένει, να βρεις γαλήνη, να βρεις συντροφιά. Μια ομάδα όλα εδώ σε προσμένει, να βρεις γαλήνη, να βρεις συντροφιά. Κόσμος ο έτορος ο σύλλογος μας, αν θέλεις να έρθεις θα σε αδερφός. Το Σίτσα στον τέταρτο είναι η οδός μας, το νούμερο ένα στην πόρτα ο αριθμός. Το Σίτσα στον τέταρτο είναι η οδός μας, το νούμερο ένα στην πόρτα ο αριθμός. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Για άλλη μια φορά ακόμα, για άλλη μια Κυριακή, η φωνή του Πατροκοσμά βρίσκεται κοντά σας για να σας κρατήσει 2 ολόκληρες ώρες, περίπου με τη βοήθεια του Θεού, συντροφιά. Ως γνωστόν, όπως είχαμε ανακοινώσει σε προηγούμενες εκπομπές μας, σήμερα, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, θα φιλοξενούσαμε και φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιόδοτο Αρχιμανδρίτη, τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ και Ιερού Αυγουστίνου, τον Πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον γνωστό και άξιο κληρικό της Εκκλησίας μας, τον Πατέρα Νεκτάριο, όπως σας είχα πει, για πάρα πολλά θέματα, θέματα σοβαρά, θέματα ουσίας, θέματα που απασχολούν όλους μας, όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, εφόλης της ύλης, όπως είχαμε πει. Για, φυσικά, αυτό είναι ευνόητο, μια που σήμερα είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας και εορτάζει η Ορθοδοξία, η Αγία, η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σήμερα, όπως όλοι μας ακούσαμε στις εκκλησίες που πήγαμε, ανεγνώστη το συνοδικό της Ορθοδοξίας, ανεγνώστησαν τα αναθέματα εναντίον όλων των αιρετικών, πάση της αιρετικής ανάθημα, όπως είπε σε ένα σημείο το συνοδικό της Ορθοδοξίας, όπως ελέγχθη. Οι μνήες, οι έφημες μνήες και οι αιώνιες μνήμες για όλους εκείνους τους προμάχους Ορθοδοξίας, τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρας μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν στεναρός εναντίον των αιρέσεων και των αιρετικών για να τρανώσουν την πίστη μας, και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ας έρθουμε λοιπόν, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, να παρουσιάσουμε τον Πατέρα Νεκτάριο και το μοναστήρι του. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω, πριν παρουσιάσω τον Πατέρα Νεκτάριο, κάποιες φωτογραφίες που ελήφθησαν πρόσφατα από την Ιερά Μονή του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ και Ιερού Αυγουστίνου. Αυτή είναι η μία φωτογραφία. Θα παρακαλούσα, αν γινόταν, τον τεχνικό να μας κάνει ένα πιο κοντινό πλάνο. Αυτή είναι η δεύτερη και αυτή είναι η τρίτη. Ως γνωστό, το μοναστήρι του Πατρός Νεκταρίου είναι γνωστό από τα 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Από τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες. Ως γνωστό, η βασιλεύουσα, η Αγία Σοφία, είχε 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, όπως θα μας πει ο ίδιος ο Πατήρ Νεκτάριος, τους λόγους για τους οποίους έκτισε το μοναστήρι και αυτά τα σήμαντρα με τις καμπάνες. Αυτή είναι μία πάλι φωτογραφία, μία άποψη του μοναστηριού, του Αγίου Σεραφείμ Σαρόφ και του Ιερού Αυγουστίνου. Και άλλη μία άποψη ακόμα. Ας έλθουμε όμως, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί,
στον Πανοσιολογιό του Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Νεκτάριο, τον τόσο γνωστό από τους αγώνες του εναντίον των αιρέσεων, από το μοναστήρι του με 400 σήματα και 62 καμπάνες και από το βιβλίο του «Το πότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία», το οποίο κυκλοφόρησε το 1984 για πρώτη φορά και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 15 εκδόσεις και έχουν εκδοθεί σε 150.000 αντίτυπα το βιβλίο αυτό. Πατέρα Νεκτάρια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, πατέρα Μάξιμε. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, στη Φωνή του Πατέρα Κοσμά. Και σήμερα πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού θα συζητήσουμε πάρα πολλά σπουδαία και καυτά θέματα, τα οποία απασχολούν όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, διότι όπως γνωρίζετε και όπως έχουμε πει κατά επανάληψη στην εκπομπή μας, ζούμε σε εποχή πάρα πολύ δύσκολη, ζούμε σε εποχή συγχύσεως, σε εποχή που οι αιρέσεις αλώνουν τους πάντες και τα πάντα και ο κόσμος δυστυχώς και ιδιαίτερα οι νέοι μας δεν ξέρουν από πού να κρατηθούν, από πού να στηριχθούν και πού να πάνε και πού να κουμπίσουν για να βρουν κάποια βοήθεια και σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια που είναι σήμερα η τιμητική της Ορθοδοξίας μας, η Κυριακή της Ορθοδοξίας μας και εορτάζει την αναστήλωση των Αγίων Ιερών και Σεβασμίων εικόνων, εορτάσαμε σήμερα και φυσικά η νίκη της Ορθοδοξίας μας κατά των αιρέσεων, θα ήθελα να μας πείτε τη δική σας θέση, την δική σας άποψη και λίγα λόγια γύρω από την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιατί την εορτάζουμε, τι ακριβώς συνέβη την εποχή εκείνη, τι διαβάσαμε σήμερα στο Συνολικό της Ορθοδοξίας και ό,τι άλλο θέλετε και επιθυμείτε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκλησή σας την οποία μου εκάματε και με τα χαράς την απεδέχθηκα για να έρθω κοντά σας σε αυτή την εκπομπή την οποία ο θρησκευάμενος κόσμος από ό,τι πληροφορούμε τουλάχιστον διότι ευρίσκομαι μακριά όπως θα γνωρίζετε, έξω από την Αύπαχτο, 12 χιλιόμετρα περίπου. Στο Τρίκορφο Δωρίδος. Στο Τρίκορφο Δωρίδος, εκεί ακριβώς όπου ανεγείρουμε ένα καινούριο μοναστήρι, αφιερωμένο στους δύο Αγίους της Εκκλησίας μας, στον Άγιο Αυγουστίνο, επίσκοπο Ιππώνος, και στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, ένα νέο θαυματουργό και ιαματικό Άγιο της Εκκλησίας μας. Και όπως είπατε το μοναστήρι έγινε γνωστό από το καμπαναριό του με τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες. Αν μου επιτρέπετε πατέρα Νεκτάριο, ο λόγος που κάνατε το μοναστήρι αυτό και ιδιαίτερα τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες, ποιος ήταν, δηλαδή τι σας ώθησε να κάνετε τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες. Υπήρχαν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι, κάποιο θαύμα, κάποιο όραμα, κάποιες προτροπές κάποιων ευσεβών χριστιανών, τι από όλα αυτά ή κάποια άλλες. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Αγία Λαύρα το 1821 ο παλαιόν πατρόν Γερμανός εσήκωσε το Λάβαρο και φώναξε ελευθεριά ή θάνατος. Οι καλόγεροι ξεσήκωσαν τον κόσμο. Οι καλόγεροι είχαν μέσα στα μοναστήρια τα κρυφά σχολιά. Οι καλόγεροι ήταν αυτοί που δημιούργησαν και σήμερα την Κυριακή της Ορθοδοξίας κυρίως. Όπως θα πούμε στη συνέχεια ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης με χίλιους περίπου μοναχούς. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι μια νέα ειρηνική επανάσταση, είναι το καμπαναριό μας με τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες, το οποίο όπως αναφέρει η λαϊκή παράδοσή μας και αναφέρεται στο ποίημα που μαθαίναμε στο δημοτικό σχολείο, σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γη, σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνει και η Αγία Σοφιά το μέγα μοναστήρι με τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Και έκλεινε το ποίημα εκείνο ότι σώπασε κυραδέσποινα και μην πολύ δακρύζεις γιατί πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι. Σήμερα λοιπόν που στον αιώνα μας, στα χρόνια μας μάλλον, οι πάντες διεκδικούν από την Ελλάδα. Άλλοι ζητούν να φτάσει η Ελλάδα μέχρι τη Λάρισα, άλλοι τη θέλουν μέχρι την Πελοπόννησο, άλλοι ζητούν την Ήπειρο. Εμείς λοιπόν δεν διεκδικούμε.
κάτι σαν Ελλάδα. Ζητούμε όμως ειρηνικά με τον τρόπο μας τα εδάφη τα οποία μας ανήκουν. Αυτά τα οποία είναι όντως ελληνικά. Έτσι ερχόμενοι χιλιάδες κόσμος, γιατί πραγματικά το μοναστήρι με τη χάρη του Θεού έχει γίνει ένα πανελλαδικό προσκύνημα αυτή τη στιγμή. Έχω ακούσει ότι έρχονται πάρα πολλά κούλματα. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τις Κυριακές σήμερα, παραδείγματος χάρη, ήταν 15, 13 πούλμαν. Δεν τα μετράμε, είναι τόσα πολλά. Φτάνει μετά το Πάσχα, συνήθως στις Κυριακές, Σαββατοκύριακα, καθημερινώς μπορεί να είναι και 30 και 40 πούλμαν ημερησίως. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει αποδεχθεί ακριβώς το μήνυμα του καμπαναριού. Την ώρα που χτυπάει το καμπαναριό, εάν δείτε, δακρύζουν τα μάτια των ανθρώπων. Γυρίζουν πίσω στην Αγία Σοφιά, γυρίζουν πίσω στην πόλη, γυρίζουν πίσω στο σκλαβωμένο πατριαρχείο μας. Και όλα αυτά μέσα τους ανάβουν μια φλόγα και αναζωπυρώνει μέσα τους η φλόγα αυτή που τους ακούς και ψιθυρίζουν πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Αυτό λοιπόν το μήνυμα σιωπηρά το περνάμε μες στο λαό. Ο καλόγερος έχει σκοπό μες στη ζωή του να τηρήσει και να κρατήσει, πέρα από την ορθόδοξη παράδοσή μας, να τηρήσει και να κρατήσει και την εθνική παράδοσή μας. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν αγωνιζόμεθα να κρατήσουμε την παράδοσή μας, την εθνική και την ορθόδοξη, έξω από την Άφπαχτο, 12 χιλιόμετρα, επάνω σε ένα βουνό ωραιότατο, ύψους 700 περίπου μέτρων, όπου είναι πάνω στο λόφο, ακριβώς στην κορυφή του βουνού, ακριβώς κτισμένο το μοναστήρι με τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες. Μάλιστα. Ναι, γύρω από το μοναστήρι που με ρωτήσετε. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σαφής και ξεκάθαρος και ότι όλοι μας καταλάβουμε και φυσικά οι αγαπητοί και ευσεβείς τηλεθεατές μας, ότι ήταν αυτό ένα έμεσο, για να μην πω άμεσο μήνυμα προς τους πάντες και τα πάντα, ότι θέλουμε πάλι ξανά να ξανακερδίσουμε την βασιλεύουσα των πόλεων, τις χαμένες πατρίδες μας. Και την Αγία Σοφιά, η οποία ήταν το καμάρι και το κάφημα όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Την οποία δυστυχώς... Φυσικά οι δραστηριότητες της μονής μας δεν περιορίζονται μονάχα στο να χτυπάμε. Όχι, οπωσδήποτε. Το καμπαναριό είναι και τα σήμαντρα. Να μας πείτε δύο λόγια έτσι για την μονή σας, πότε ιδρύθηκε, πόσους μοναχούς έχει, τι δραστηριότητες έχει. Η μονή μας είναι πρόσφατη, έχει ιδρυθεί γύρω στο 1990, δημιουργήθηκε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φωκίδος, του κυρίου Αθηναγόρα. Ευρισκόμεθα η μονή μέσα με την ευλογία του, εκεί εκτίστηκε. Έχει περίπου 7-8 πατέρες αριθμοί σήμερα, οι οποίοι εργάζονται και κοινωνικά και ιεραποστολικά και μοναχικά. Διότι στο μοναστήρι μας, πέρα το ότι εκδίδουμε το περιοδικό αυτό το οποίο ονομάζεται Ορθόδοξη Μαρτυρία, το οποίο βγαίνει κάθε δίμηνο σχεδόν περίπου και κυκλοφορεί. Έγχρωμα, αυτό το περιοδικό, ναι, είναι έγχρωμο όλο το περιοδικό. 16 σελίδες. 24 σελίδες είναι. Είναι πάντοτε, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν προς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι το ζητούν. Και μέσα έχει διάφορα μηνύματα, τα οποία θρησκευτικά πάντοτε, εθνικά, κοινωνικά, ιατρικά θέματα. Ένα επίκαιρο περιοδικό το οποίο έχει μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο, βγαίνει σε αρκετές χιλιάδες αντίτυπα μέχρι ώρας. Ναι, άλλη κοινωνική μας δραστηριότητα είναι οι χριστιανικές κατασκηνώσεις, στις οποίες έχουμε για νέους του γυμνασίου και του λυκείου στο μοναστήρι. Φιλοξενούμε εντελώς δωρεάν, με τη βοήθεια του Θεού τώρα μπορούμε πλέον και το πράττουμε αυτό, εντελώς δωρεάν φιλοξενούμε παιδιά γυμνασίου και λυκείου κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι. Σε διαφορετικές περιόδους. Σε διαφορετικές περιόδους. Πέρυσι φιλοξενήσαμε γύρω στα 150 με 180 νέους στο μοναστήρι μας. Όλη την περίοδο καλοκαιριού δηλαδή. Όλη την περίοδο είχατε καλοκαιριού. Είχατε 150 νέους και νέες. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Είναι νομίζω πολύ μεγάλο. Δόξα τω Θεώ, ναι. Είναι μια προσπάθεια. Όπου κάνει το μοναστήρι, καθότι και οι μοναχοί οι οποίοι είναι μέσα. Βλέπουμε ότι. Είναι νέοι. Βλέπουμε μάλλον ότι υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, με αρκετοί έτσι αγωνιστές
κληρική και ιδιαίτερα μοναχή, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, πατέρα Νεκτάρια, στην αρχή, ο μοναχισμός δεν είναι ένας στήρος, θα λέγαμε έτσι, αγώνας κάποιων ανθρώπων φανατικών ή κάποιων ανθρώπων περιθωριακών προς την κοινωνία. Ο μοναχισμός, ναι, μεν πάντοτε είναι έξω από τον κόσμο, αλλά είναι και κοντά στον κόσμο. Αν ανατρέξουμε στους βίους των Αγίων Πατέρων μας, θα δούμε ότι πολλοί από αυτούς τους Αγίους, οι οποίοι ήταν μοναχοί, όταν το καλούσε ο καιρός και το καλούσε η περίσταση, άφηναν τα ασκητήριά τους, άφηναν τα μοναστήρια τους και κατερχόταν στον κόσμο για να δώσουν τις βοήθειες και τη μαρτυρία τους. Παράδειγμα, ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Σάββος Αγιασμένος, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που είναι και η επωνυμία του δικού μας Ορθοδόξου Αποστολικού Συλλόγου, και τόσοι άλλοι πατέρες. Ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, πόσες φορές. Ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, μάλιστα, βέβαια, ίσως σας προλαμβάνω σε αυτό, ίσως θα θέλετε να το πείτε μετά όταν αναφερθείτε στην Κυριακή της Ορθοδοξίας, έκανε και κατά κάποιο τρόπο συλλαλητήριο. Ξεκίνησε μία Κυριακή. Με χίλιους καλογύρους. Με χίλιους καλογύρους και πίσω του χιλιάδες. Χιλιάδες λαός και λοιπά, και πήγαμε μέχρι το Πατριαρχείο για να διαμαρτυρηθούν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα βλέπουμε λοιπόν, να μην σας χρονοτρώω το χρόνο κλπ, ότι ο μοναχισμός δεν είναι μακριά από τον κόσμο, είναι κοντά στον κόσμο. Πάντα παρέχει τις βοήθειες, πάντα παρέχει, ας πούμε, εξυπηρετήσεις. Έρχεται ο άνθρωπος ο άλλος, ο κουρασμένος, μέσα από τον τόσο κουραστικό αγώνα που κάνει στη ζωή και τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ιδιαίτερα στην εποχή μας, και το στρες και το άγχος. Έρχεται εκεί, βρίσκει μια γαλήνη, βρίσκει μια ξεκούραση, ξεκουράζεται, αναπαύεται, εφοδιάζεται και ξαναπηγαίνει πάλι για να συνεχίσει τον αγώνα του. Προσφέρουμε και προσφέρεται φυσικά η μοναχή. Ιερά αποστολή μέσω των περιοδικών, μέσω των εντύπων, μέσω χιλιάδων, δεκάδων βιβλίων. Με περιοδίες πηγαίνουμε, με βιβλία, με... Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω σε αυτό, πατέρα Μάξιμε, το εξής, ότι με την βοήθεια του Θεού θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο μοναχός δεν είναι εκείνος ο οποίος μισεί τον κόσμο. Αντιθέτως, αγαπά τον κόσμο. Ο μοναχός. Φυσικά. Και αγωνίζεται υπέρ του κόσμου και προσεύχεται. Το ότι οι μοναχοί φεύγουν και εγκαταλείπουν και πιάνουν τα όρη, αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ομοιάζει λιγάκι με την περίοδο της κατοχής. Όταν ήρθανε οι Γερμανοί μέσα στην Ελλάδα, οι Έλληνες, οι οποίοι δεν ήθελαν την κατοχή και να ζήσουν κάτω από τους Γερμανούς, αυτοί ακριβώς έφυγαν, εγκατέλειψαν τα πάντα και ανέβηκαν επάνω στα όρη. Ακριβώς αυτό είναι και ο μοναχισμός. Σήμερα οι νέοι, είτε οι νέες, οι οποίες πλέον από τον τρόπο ζωής, ο οποίος έχει κατακτήσει και έχει δεσμεύσει τον κόσμο και τον έχει καπελώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, αναγκάζονται πλέον να δυνατούν, δεν θέλουν να ζήσουν κάτω από αυτό το καθεστώς, και έτσι φεύγουν για τα όρη και δημιουργούν δικές τους πολιτείες. Στο Άγιον Όρος, όπως τα γνωρίζετε από εκεί που προέρχεστε, ότι είναι η λεγόμενη αγιώνυμη πολιτεία του Αγίου Όρους. Φτιάξαν οι μοναχοί, είναι 2.500 σήμερα περίπου μοναχοί, ολόκληρη πολιτεία. Ένα κόσμο δικό τους που ζουν με τον τρόπο που θέλουν εκείνοι. Επειδή μέσα στο σημερινό κόσμο δυστυχώς δεν απέτυχε το Ευαγγέλιο, αλλά ο κόσμος δεν θέλει να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό εμείς αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν φύγαμε και ανεβήκαμε σε κάποιο βουνό και φτιάχνουμε τη δικιά μας πολιτεία. Την πολιτεία του Χριστού. Και εκεί πέρα ζούμε ακριβώς όπως λέει το Ευαγγέλιο. Ναι, βέβαια θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι βέβαια ο Κύριος, ο κατεξοχήν σκοπός του μοναχού και του μοναχισμού είναι η πλήρη αφιέρωση του ανθρώπου, του ατόμου αυτού που οικειοθελώς και με δική του ελεύθερη επιλογή θα ασπαστεί. Είναι η αγάπη του, η αγάπη προς αυτό το να ζήσει, να ζήσει όσο μπορεί πιο ισχυρά το μήνυμα του Θεού, και επειδή ο κόσμος με την έννοια της κοσμικής ζωής τον εμποδίζει, ψάχνει να βρει ένα ήσυχο μέρος να το ζήσει. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τους ερωτευμένους. Ναι. Δεν μπορεί ένα ζεύγος, ένα αγόρι και ένα κορίτσι να καθίσουν μέσα στην πλατεία ομονίας. Τους βλέπετε, φεύγουν, απομονώνται και πάνε σε μια παραλία μόνοι τους. Να μιλήσουν ο ένας στον άλλον και να είναι εντελώς μόνοι τους.
Το ίδιο συμβαίνει με τον μοναχό. Θέλει με τον έρωτά του, με την αγάπη του που είναι ο Ιησούς Χριστός, να απομονωθεί και να μιλάνε οι δυο τους. Υπάρχει ο θείος έρωτας. Ο θείος έρωτας συγκεκριμένα. Του ανθρώπου προς τον Θεό, προς τον δημιουργό και πλάτη ναι, ναι. του. Οπωσδήποτε, ναι. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι ο κατεξοχήν σκοπός του μοναχού είναι η αφιέρωσή του προς τον Θεό. Και βέβαια αυτή η αφιέρωση παρακινείται και δημιουργείται από την αγάπη που έχει προς τον Θεό. Και φυσικά ο αγώνας του, ο διηνεκής αγώνας του, όπως λέγει και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, μοναχός εστί, βία φύσεως διηνεκής και φυλακή αισθήσεως ανελειπής. Δηλαδή κάνει ένα συνεχόμενο αγώνα για να καθαριστεί από τα πάθη του και να έχει μια φυλακή των αισθήσεών του. Γιατί για να καθαριστεί αυτός, να γίνει καθαρό και αμόλυντο δοχείο του Θεού και όταν πλέον σκηνώσει μέσα του η χάρις και η δύναμης του Αγίου και Ζώπιου Πνεύματος να μπορέσει να προσφέρει και να γίνει θυσία και ολοκαύτωμα προς τον πλησίον. Εξάλλου στη συνέχεια, συνέβη σε διακόπτω, στη συνέχεια θα δούμε ακριβώς το τι έχουν προσφέρει οι μοναχοί. Βεβαίως, θα το δούμε. Θα ήθελα να έρθουμε αμέσως τώρα. Ναι, ναι. Περνάει, περνάει η ώρα. Να πούμε λίγα λόγια έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα που είναι η Κυριακή, η ημέρα κατά την οποία εορτάζει και πανηγυρίζει η Εκκλησία μας, γιορτάζει τη νίκη της, το θρίαμβό της εναντίον όλων των αιρετικών. Εναντίον των χιλιαστών, των Ιεχωβάδων δηλαδή, των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, γιορτάζει τη νίκη της εναντίον των Πεντηκοστιανών, εναντίον των Ευαγγελικών, εναντίον των Λουθηριανών, εναντίον των Επισκοπηλιανών, εναντίον των Αγγλικανών, εναντίον των Μονοφυσιτών ή Αντιχαλκιδονίων, εναντίον του Πάπα, του Αιρεσιάρχη Πάπα. Όλα αυτά τα εορτάζουμε σήμερα, διότι νίκησε η Ορθοδοξία. Βεβαίως. Έλαμψε το φως και φωνάζουμε πάση της αιρετικής, όπως αναφέρει το συνοδικό σήμερα μέσα στο Τριώδιο, πάση της αιρετικής ανάθεμα από τους Ιεχωβάδες μέχρι και τον Πάπα της Ρώμης. Ο λαός φωνάζει και συνεχίζει ένα μέσο των αιώνων μέχρι να μετανοήσουν ανάθεμα. Δηλαδή ισχύει αυτό που οι Άγιοι Πατέρες εφήρμοσαν, που σε οικουμενικές συνόδους ή σε πανορθοδόξους συνόδους εθέσπισαν. Δεν θέλω να κάνω εδώ, μου δώσετε την αφορμή, να κάνω μια, έτσι, να σας κάνω μια ερώτηση, πατέρα Νεκτάρη, μέλη την αγάπη του Σεβασμού σας έχω. Διότι ο κόσμος σήμερα έχει παρεξηγήσει αυτόν τον όρο ανάθεμα. Θα ήθελα να μας πείτε την προσωπική σας άποψη. Εγώ την έχω πει σε παλιότερες εκπομπές για το θέμα του αναθέματος και το πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα προς τους αιρετικούς και προς την αίρεση. Ο κόσμος ακούγοντας σήμερα αφορισμούς και κατάρες και αναθέματα αμέσως κουμπώνεται και αμέσως του φαίνεται κάτι ξένο προς την αλήθεια. Θα πρέπει να πούμε ότι το ανάθεμα, ναι, είτε ο αφορισμός. Συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, ναι, μισούμε, ναι, τους αιρετικούς δηλαδή? Θέλουμε να τους κάνουμε κακό? Θέλουμε τους αναθεματίζουμε γιατί δεν τους αγαπάμε, γιατί τους μισούμε? Γιατί, ναι, ναι. Το ανάθεμα γιατί το λέμε και γιατί το είπαν οι πατέρες? Γιατί εμείς ακολουθούμε τη σύγχρηση των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων. Έτσι, γιατί το είπαν το ανάθεμα? Θα πρέπει εδώ ακριβώς, πατέρα Μάξιμε, να τονίσουμε ότι με όλους τους αιρετικούς δεν έχουμε καμία προσωπική διαφορά σαν άνθρωποι. Έχουμε διαφορές εμπάθεια, έχουμε διαφορές επάνω στα θέματα πίστεως. Όπως ακριβώς σήμερα βλέπουμε κάτι παρόμοιο, να ακούμε τι είναι ο αφορισμός και το ανάθεμα. Κάτι παρόμοιο που συμβαίνει μέσα στα κόμματα. Δεν μπορεί ένα κόμμα, επιτρέψτε μου, δεξιό κόμμα, να βγει ένας και να κολλάει που είναι δεξιός μέσα σε ένα κόμμα εγγεγραμμένος αφήσεις του κουκουέ. Δεν γίνεται. Ναι, αυτομάτως το κόμμα τον διαγράφει. Δεν μπορεί κανείς να είναι ορθόδοξος και να μην πιστεύει ορθόδοξα. Να μην πιστεύει αυτά που οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι, αυτά που ο Χριστός μας εθέσπισε. Οπότε τι κάνει η Εκκλησία? Τον αποκόπτει. Αφορισμός σημαίνει ότι σε αποκοπεί, σε απομακρύνει. Όπως αποκόπτει το κόμμα έναν άνθρωπο δικό του, ένα βουλευτή σήμερα, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο. Ναι. Αποκόπτουν συνέχεια. Διαφώνησες με τον αρχηγό, απομακρύνσου, σου λέει Κύριε. Ή θα κρατήσεις τη γραμμή του κόμματος και κανείς δεν αντιμιλά. Δεν... Ακριβώς το ίδιο κάνει η Εκκλησία. Διαφωνείς με τη γραμμή της Εκκλησίας, πήγαινε και κάνε δικό σου κοπάδι, άνθρωπέ μου. Αυτό ακριβώς έκανε ο Πάπας. Έκανε δικό του κοπάδι, την Παπική Εκκλησία. Αυτό ακριβώς κάνανε οι μονοφυσίτες που δεχτήκανε τη μία φύση του Χριστού και παρασύρανε εκατομμύρια ανθρώπων και πήραν στο λαιμό τους. Εμείς όμως αγωνιστήκαμε να κρατήσουμε την άπαξ παραδοθήσα πίστη. Εάν τώρα αυτή, ακόμη και ο Πάπας, εάν αρρωστήσει και οποιοσδήποτε καθολικός ή παπικός,
Εάν αρρωστήσει, πρώτος θα τρέξω να δώσω, αν χρειαστεί, αίμα, για να ζήσει ο άνθρωπος. Άρα, λοιπόν, εάν πεινάει. Δεν μισείτε τον Πάπα. Όχι, εάν πεινάει, εάν διψάνε, εάν οποιαδήποτε βοήθεια θέλουν ανθρώπινη, θα την προσφέρουμε. Βεβαίως θα την προσφέρουμε. Είναι πλάσματα του Θεού και αυτοί. Πολύ σωστά. Βεβαίως θα την προσφέρουμε. Εκεί που διαφωνούμε είναι στα θέματα της πίστεως. Εκεί διαφωνούμε. Άρα, εκεί λοιπόν, πλέον. Η διαφορά μας είναι έγκαιται στα δόγματα και στην απόφαση. Ακριβώς σε θέματα πίστεως. Αυτό δεν δημιουργεί πίστη. Αυτό δεν δημιουργεί ούτε φανατισμό. Αυτοί μπορούν να έχουν την πλάνη τους. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Έχουμε χρέος να τους δείξουμε το λάθος τους. Διότι εκεί αποβλέπει τελικά ο αφορισμός. Όταν μέσα στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή αφόρησε τον αιμομομίκτη, επειδή έκανε αιμομιξία, τον αφόρησε έναν χριστιανό. Μάλιστα. Και τον παρέδωσε, λέει, στον Σατανά. Πού αποσκοπούσε? Φαίνεται στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή ότι αποσκοπούσε στο μόλις απομονωθεί να μπορέσει να έρθει σε επίγνωση αυτού, όπως ήρθε και ο άσωτος Ιώτος. Και είπε, ελθώνησε αυτόν. Τι κάνω, λέει, εδώ πέρα? Πού ευρίσκομαι? Η απομόνωση, λοιπόν, έχει σκοπό και ο αφορισμός στην απομόνωσή του, ώστε να καθίσει να σκεφτεί ότι ξέκοψε από τη γραμμή της Εκκλησίας μας. Έχει παιδαγωγικό σκοπό. Έχει ακριβώς, όχι τιμωρία, παιδαγωγικό σκοπό. Και το ανάθεμα σημαίνει σε αναθέτω, σε παραδίδω στο Θεό. Φεύγεις από τα δικά μου χέρια. Να σε κρίνει ο Θεός. Να σε κρίνει πλέον από εκεί και πέρα ο Θεός. Διότι έπεσε σε πλάνη και πλέον πρέπει να σε κρίνει. Και εκτός από αυτό, θα μου επιτρέπετε, κύριε Νεκτάρη, από τον παιδαγωγικό σκοπό που γίνεται από τον αφορισμό και το ανάθεμα, υπάρχει και ένας άλλος λόγος ακόμα. Όπως, να σας διακόψω. Παρακαλώ. Ένα ψωριάρικο πρόβατο. Ναι, ακριβώς, με προλάβατε. Ένα ψωριάρικο πρόβατο. Γιατί το βγάζει έξω από το μαντρί? Για μην μολύνει και τα άλλα. Μην μολύνει και τα υπόλοιπα πρόβατα. Είναι κοινή λογική. Μήπως διαβάζει και τις σκέψεις μου, δεν αυτό ήθελα να πω. Μόλις προηγουμένως, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι. Οπότε... ερχόμαστε λοιπόν σήμερα στην Κυριακή της Ορθοδοξίας, όπου εκείνα τα χρόνια, γύρω στο 723 περίπου, δημιουργήθηκαν εκκλησιολογικά θέματα. Δηλαδή, προωθήθηκαν στην ανωτάτη εκκλησιαστική μας αρχή, στο Οικουμενικό δηλαδή Πατριαρχείο, και ξαφνικά ακούμε από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ότι πρέπει οι χριστιανοί να κάψουν όλες τις εικόνες. Μάλιστα. Και να τις καταστρέψουν. Και παίρνει η Σύνοδος τότε με τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως απόφαση ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει να κάψουν και να πετάξουν μέσα από τις εκκλησίες τις εικόνες. Αυτό φυσικά δημιούργησε πρόβλημα σε όλο τον Ορθόδοξο πλήρωμα. Δυστυχώς υπήρξαν αρχιεπίσκοποι, υπήρξαν μητροπολίτε, υπήρξαν επίσκοποι που είπαν, το είπε ο Πατριάρχης, πρέπει να πειθαρχήσουμε. Αλλά υπήρξαν οι καλόγεροι που βρήκαν τον πελά τους όλοι αυτοί. Μάλιστα. Διότι τότε ο πρώτος που αντέδρασε μέσα στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο Άγιος, ο ηγούμενος της Μονής Στουδίου, που αντέδρασε και είπε, τι είπε ο Πατριάρχης, να κάψουμε τις Άγιες εικόνες. Και από εκεί πλέον ξεκινάει μία μάχη που κρατάει γύρω στα 120 χρόνια περίπου. 120, 120 χρόνια. Κανένας, καμία μάχη δεν κράτησε 120 χρόνια. Διότι ανεβαίναν, πέφταν πατριάρχοι. Ανεβαίναν πατριάρχοι, λέγανε να κάψουμε τις εικόνες, πετάχτε τις εικόνες. Βιαίως επετύχανε διαμέσου της αυτοκρατορίας και βγάλανε νόμους, όπου με νόμους εισερχόντουσαν η αστυνομία τότε μέσα στα σπίτια και όποιος χριστιανός είχε εικόνα, την πέταγε την εικόνα η αστυνομία, του την έκαιγε. Ναι. Και έγινε δηλαδή ένας ολόκληρος διωγμός από το Πατριαρχείο εις βάρος των χριστιανών. Υπάρχει μια περίπτωση τέτοια, θα ήθελα να σας διακόψω πέρα, μου επιτρέπετε. Ναι. Με την γνωστή εικόνα που υπάρχει στο Άγιον Όρος ή στην Ιερά Πανεπιστήμιο. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, διαβάζετε εσείς τη σκέψη μου. Μάλιστα. Λοιπόν, όπου μπήκε μέσα η αστυνομία τότε και βουτάει τη γυναίκα και τη λέει θα καταστρέψει την εικόνα. Και η οικογένεια αυτή πήγε πέρα στη θάλασσα, την άφησε, έκανε το σταυρό της Παναγία μου συγχώρεσέ με και την ακούμπησε, δεν θέλω να σε καταστρέψω, εγώ σε τιμώ και σέβομαι. Και κουμπάει την Παναγία επάνω στη θάλασσα και η Παναγία σηκώθηκε όρθια το εικόνισμα και περπάτησε πάνω στα νερά
η εικόνα και έφτασε κολυμπώντας η εικόνα μέχρι το Άγιο Όρος που είναι σήμερα η Παναγία, η Πορταΐτισσα, στη Μονή Ιβύρων. Της οποίας κουνείται θαυματουργικός το καντήλι, ακριβώς κάθε φορά. Και όταν υπάρχει κάποιος λόγος σημαντικός. Βλέπουμε λοιπόν ότι το τρομερότερο και το δυστυχές είναι ότι και τότε και σήμερα ακόμα, πατέρα Μάξιμε, ότι και αυτό πρέπει να κάπου να διαγραφεί μέσα από, από το πνεύμα των χριστιανών. Το είπε ο Πατριάρχης, είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε. Το είπε ο Δεσπότης, είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε. Το είπε ο Ηγούμενος, είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε. Το είπε ο Παπάς της Ενορίας μας, είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε. Είναι λάθος αυτό. Η Ορθοδοξία δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν σκέφτεται εάν αυτά τα οποία λέγει κάποιος, έστω και αν είναι Πατριάρχης, έστω οτιδήποτε και αν είναι, δεν έχει η Ορθοδοξία, ο πιστός λαός, δεν οφείλει υπακοή εάν αυτά δεν αναφέρονται μέσα στο βιβλίο του το δω. Εάν δεν αναφέρονται στα βιβλία μας. Εμείς αυτό που κοιτάμε είναι αυτά που λέει ο ηγούμενος. Αυτά που λέτε εσείς κάθε φορά από το κανάλι. Αυτά που λέει ο Δεσπότης. Αυτά που λέει ο εκάστοτε Πατριάρχης. Οφείλουμε υπακοή. Οφείλουμε υπακοή σε όλα αυτά τα οποία λέει. Εάν σε όλα αυτά τα οποία λέει, εάν ο Πατριάρχης αυτά τα οποία λέει είναι σύμφωνα με το πιδάλιο, είναι σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εκκλησίας μας. Διότι εάν δεν είναι σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εκκλησίας μας, τότε δεν οφείλουμε υπακοή. Όπως καλά κάνανε οι χριστιανοί εκείνη την εποχή και δεν υπακούσανε. Ναι, οπωσδήποτε. Είναι αυτό που λέμε εμείς ότι πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπους. Αυτό που λέει και πειθαρχούμε στον Πατριάρχη μας, υπακούμε, σεβόμεθα στον Μητροπολίτη, στον Αρχιεπίσκοπό μας, στους ιερείς μας, στους πνευματικούς μας, όταν είναι οι αποφάσεις ορθόδοξες. Σύμφωνα με αυτά που λέγουν οι Άγιοι μας. Βεβαίως, γιατί πρώτα αυτή είναι υποχρεωμένη. Η διπλή υπακοή δεν οφείλεται, διότι, επιτρέψτε μου την έκφραση, βεβαίως, ότι μπορεί κάποιος να είναι ανήθικος και να είναι κληρικός ή να σου πήγαινε πνίξου, παιδάκι μου, θα κάνουμε υπακοή. Αδύνατο να κάνει κανείς υπακοή. Επομένως, πότε κάνουμε υπακοή? Υπακοή πράττουμε όταν είναι σύμφωνα αυτά που μας λένε με το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό εγώ την ημέρα της χειροτονίας μου, όταν χειροτονούμε και γινόμουν μοναχός, την ώρα που γινόταν το μυστήριο της κουράς, ομίλησα και είπα, σεβασμιότατε, δήλωσα τρία πράγματα. Παρθενία, ακτιμοσύνη, υπακοή, εφόσον σε αυτά τα οποία μου λέτε είναι σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες. Εφόσον αυτά που είναι σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, τότε δηλώνουμε υπακοή. Πολύ σωστά. Επικαλούνται, πατέρα Νεκτάρη. Σωστά λοιπόν, σας διακόπτω, σωστά λοιπόν έκαναν τότε και αντέδρασαν, διότι ήταν αντορθόδοξη η απόφαση της Συνόδου να κατεβάσουν οι χριστιανοί και να κάψουν μάλιστα τις εικόνες. Πού ακούστηκε από ορθόδοξο πατριάρχη? Και δυστυχώς δεν ήταν ο μοναδικός πατριάρχης. Ακολούθησαν και τα υπόλοιπα. Ακολούθησαν και τα υπόλοιπα πατριαρχία μετά. Ακολούθησαν αρχιεπίσκοποι. Και γι' αυτό διαβάζουμε σήμερα στο συνοδικό, βλέπουμε ο ένας αρχιεπίσκοπος, ο δεύτερος, και γι' αυτό τα συνεκλήθηκε η 7η Οικουμενική Σύνοδο, τελικώς, ας ήταν πατριαρχάδες, ας ήταν δεσποτάδες, ας ήταν ιερείς, τους αναθεμάτισε η 7η Οικουμενική Σύνοδο. Αντιθέτως, τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό και όλους όσοι αρχιεπισκόπους ή μητροπολίτες αγωνίστηκαν υπέρ των Αγίων εικόνων, αυτούς σήμερα τους μακαρίζουμε. Τον Άγιο Ταράσιο, τον Άγιο Ταράσιο και τους έχουμε ως Αγίους της Εκκλησίας μας. Βεβαίως. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να σε μια αντορθόδοξη απόφαση να αποφασίσουμε. Και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η διαμάχη, διότι ο Πατριάρχης είχε τη δύναμη του κράτους εκείνη την εποχή και μπορούσε δια της βίας και δια των όπλων να επιβάλλει τη γνώμη του. Οι χριστιανοί πέρασαν διωγμούς, νίκησαν και εορτάζουμε σήμερα την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μάλιστα. Αυτό εορτάζουμε σήμερα. Το ότι δεν πέρασε με λίγα λόγια του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Δεν πέρασε του πλανεμένου Πατριάρχη τότε. Γιατί λέγουν πολλοί, νομίζουν ότι δεν πλανώνται. Μόνο ο Πάπας πιστεύει ότι όχι αυτό. Ότι είναι αλάθητος. Ότι είναι αλάθητος.
ο δικός μας ο Πατριάρχης και να πλανηθούν μπορούν και σε παραπτώματα μπορούν να πέσουν και γι' αυτό και καθαιρούνται Πατριάρχε και τιμωρούνται Πατριάρχε και Αρχιεπίσκοποι και Μητροπολίτες και Ηγούμενοι και Μοναχοί και οποιοσδήποτε. Νομίζω ότι η εκκλησιαστική ιστορία Πατέρα βρίθη από επισκόπους και από αρχιεπισκόπους και από πατριάρχες που υπήρχαν αυτό σήμερα, λοιπόν, αυτό σήμερα λοιπόν είναι Διόσκορος, η Κυριακή. Διόσκορος, Νεστάριες και λοιπά. Εορτάζουμε. Ακριβώς αυτό σήμερα. Καταδικάσαμε όλους και νίκησε η Ορθοδοξία. Βεβαίως. Εδώ θα ήθελα να πω κάποια πράγματα στους αγαπητούς τηλεθεατές μας, στους ευσεβείς και εκλεκτούς χριστιανούς, ότι βλέπουμε, όπως σας είχα πει σε παλαιότερες εκπομπές, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, ότι παντού, σχεδόν πάντα, πίσω από όλα τα πράγματα βρίσκονται οι Εβραίοι. Λοιπόν, και εδώ στην Οικονομαχία οι Εβραίοι ξεκίνησαν το θέμα. Ως γνωστόν, εκκλησιαστική και παγκόσμια ιστορία, την Οικονομαχία την άρχισε ένας αυτοκράτορας, ο Λέων ο Ίσαυρος. Λοιπόν, αυτός ήταν πρώην χειροβοσκός. Και τον βρήκαν κάποιοι Εβραίοι όταν κοιμόταν κάτω από ένα δέντρο και εκεί του είπαν, εμείς θα σε κάνουμε αυτοκράτορα. Και εσύ θα μας κάνεις τα θελήματά μας. Συμφωνείς, συμφωνούμε. Και πράγματι μετά από λίγο καιρό τον κάνανε αυτοκράτορα, είχαν την δύναμη και τον έκαναν αυτοκράτορα και αμέσως τον πίεσαν να κάνει αυτά τα οποία ακούσατε προηγουμένως, να κατεβάσει τις άγιες και ιερές και σεβάσμιες εικόνες από τις εκκλησίες, να μην προσκυνούν πλέον οι χριστιανοί τις εικόνες και να καταστρέψουν και να κάψουν όλες τις άγιες και σεβάσμιες εικόνες και να κυνηγήσουν όλους εκείνους τους ευσεβείς χριστιανούς οι οποίοι θα αγωνιζόταν για να μην κατορθωθεί αυτό. Και ουσιαστικά τους κατηγορούς, όχι ουσιαστικά, και το πρόσχημα βέβαια όπως συνήθως όλοι οι αιρετικοί ό,τι θέλουν να κάνουν και ό,τι θέλουν να πούν και την αίρεσή τους τη στηρίζουν σε εδάφια και σε χωρία της Αγίας Γραφής. Οι περισσότεροι αιρετικοί στηρίζονται σε εδάφια και χωρία της Αγίας Γραφής. Και εκείνοι λοιπόν... Τα οποία παρερμηνεύουν πάντοτε. Παρερμηνεύουν βέβαια, τα παρερμηνεύουν. Και το χωρίο αυτό δεν ήταν άλλο από το χωρίο που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη μέσα στις 10 εντολές, ότι Κύριόν σου τον Θεό σου αυτό μόνο προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Και είπαν ότι μόνο το Θεό μας πρέπει να προσκυνούμε και να λατρεύουμε και ως εκ τούτου όλα τα άλλα, τα οποία είναι κτίσματα, δεν πρέπει ούτε καν να τα τιμούμε, όχι να τα λατρεύουμε. Και φυσικά αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος, μια διαστροφή, διότι όπως λέγει και ο Μέγας Βασίλειος και όλοι οι χωρίοι των Αγίων Πατέρων μας, εμείς δεν προσκυνάμε χριστιανοί τις εικόνες ως είδωλα, δεν προσκυνάμε το ξύλο, δεν προσκυνάμε το χαρτί, δεν προσκυνάμε τον τοίχο που είναι η αγιογραφία πάνω μας, προσκυνάμε το πρωτότυπο. Η τιμή του πρωτοτύπου, η τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπο να αναβαίνει, λέει ο Μέγας Βασίλειος και όλη η χωρία των Αγίων Πατέρων. Όπως συμβαίνει άλλωστε και με μια φωτογραφία του πατέρα μας, της μητέρας μας, του ενός προσφυλούς μας προσώπου, την οποία τιμώντας την εικόνα, την φωτογραφία αυτή, αποδίδουμε την τιμή στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Πατέρα Μάξιμε, αν επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Βλέπουμε ότι στην εντολή αυτή που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή επάνω στο όρος του Σινά, που λέει «Ου ποιήσει σε αυτόν είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα». Δεν θα κάνεις κανενός ομοίωμα. Ναι. Εκεί βασίζονται οι αιρετικοί. Ουδέ λατρέψεις, ουδέ προσκυνήσεις αυτά. Είναι απόλυτος ο Θεός. Και γι' αυτό οι αιρετικοί, οι χιλιαστές, οι προτεστάντες, οι λουθυριανοί, οι βαπτιστές, όλοι αυτοί, όλοι οι τάξεις των αιρετικών, εκεί πάνω βασίζονται σε αυτή την εντολή, η οποία όμως εντολή ας δούμε τι λέει στην πραγματικότητα. Διότι η εντολή δεν λέει αυτό. Το πνεύμα. Τι λέει η εντολή. Διότι ο ίδιος ο Θεός την ίδια στιγμή που δίδει στο Μωυσή ότι δεν θα φτιάξεις κανενός ομοίωμα και ούτε θα τα προσκυνήσεις, αυτομάτως μόλις κατεβαίνει από το όρος του Σινά, του λέει Μωυσή, ποίησε ένα κυβότιο, την κυβωτό της Διαθήκης. Και αμέσως επάνω του λέει φτιάξε δύο ομοιώματα χρυσά από χερουβίμ και σεραφίμ. Και μάλιστα έδωσε εντολή να πηγαίνουν και να τα λιβανίζουν κιόλας. Ορισμένες και διατεταγμένες ώρες. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός που δίνει από τη μια στιγμή την εντολή ότι δεν θα φτιάξει κανένας ομοίωμα, αμέσως μετά ο ίδιος λέει φτιάξει ομοίωμα το χερουβίμ. Άρα ή παλαβός είναι ο Θεός ο περιμηγέννητο, ή κάτι άλλο εννοεί λοιπόν η εντολή. Δεν μπορεί από τη μια να λέει μη φτιάξεις ομοίωμα και από την άλλη να λέει φτιάξε αμέσως ομοίωμα. Εννοεί ότι δεν θα φτιάξεις ομοίωμα υπό τον τρόπο ότι θα το προσκυνήσεις σαν Θεό σου, διότι εις Κύριος ο Θεός. Και εμείς έναν Κύριο λατρεύουμε, έναν προσκυνούμε. Σε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία μας φωνάζουμε και λέμε εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, τη Θεοτόκο, τους Αγίους μας,
τις εικόνες, τους πάντες, τους τιμούμε όπως πολύ σωστά είπατε, τους τιμούμε όπως έχουμε τους γονείς μας σε μία φωτογραφία, όπως έχουμε τη γιαγιά, τον παππού. Έρχονται οι αιρετικοί και λένε, μα γιατί πηγαίνετε και τι σας πάζεστε? Γιατί είναι κακό όταν εγώ τον αδελφό μου που ζει στο εξωτερικό ή τη μητέρα μου ή τους συγγενείς μου όταν είναι νεκροί. Εάν πάρω μια φωτογραφία και την ασπαστώ, είναι... σημαίνει ότι λατρεύω τη φωτογραφία? Φυσικά και όχι. Είναι μια ένδειξη αγάπη και σεβασμού. Είναι μια ένδειξη ακριβώς αγάπη και σεβασμού. Διότι οι Άγιοι που εικονίζονται είναι άνθρωποι, όπως είμαστε και εμείς, οι οποίοι πρώιμον έδωσαν το αίμα τους και είναι τα αδέλφια μας, πνευματικά αδέλφια. Έχω δικαίωμα λοιπόν τον πνευματικό μου αδελφό να τον αγκαλιάσω. Και επειδή δεν τον έχω μπροστά μου, βουτάω τη φωτογραφία του και την αγκαλιάζω και τη σφίγγω επάνω μου. Δεν μπορεί κανείς αυτό να μου το απαγορεύσει, διότι αυτό γίνεται και με τις εικόνες. Εικόνες, φωτογραφίες δηλαδή των συγγενών μας. Με αυτή την έννοια του είπε ο Θεός ότι δεν θα προσκυνήσουμε. Διότι πολλές φορές σε διάφορους προτεστάντες, όλες τις παραφιάδες των προτεσταντών, καθώς και στους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, τους λέγω το εξής. Τι λέει παρακάτω μια άλλη εντολή? Ου φωνεύσεις. Τι φάγατε σήμερα? Χοιρινόμουλη. Και δεν το σκοτώσατε? Μάλιστα. Λέει τι εννοείται? Η εντολή λέει ου φωνεύσεις. Δεν κάνει πάλι διάκριση το τι δεν θα φωνεύσεις. Λέει εννοεί ανθρώπους. Άλλο το εννοεί τι γράφει, λέω. Τι γράφει, κατά γράμμα πες μου τι γράφει. Από πού βγάζουν και βγάζουμε και εμείς το συμπέρασμα ότι δεν εννοεί μόνο τους ανθρώπους? Διότι άμα γυρίσουμε σε άλλη σελίδα θα δούμε ότι ο Θεός επιτρέπει να σκοτώσουμε ζώα για να τα φάμε. Ακριβώς λοιπόν το ίδιο και εδώ. Λέει δεν θα λατρέψεις, δεν θα φτιάξεις ομοίωμα. Στην άλλη σελίδα λέει όμως φτιάξε ομοίωμα. Εννοεί ότι δεν θα φτιάξει ομοίωμα, διότι εγώ είμαι ο Θεός. Δηλαδή ομοίωμα το οποίο θα το λατρέψουμε ως Θεό μας. Αυτό θα πρέπει να ξέρουν και οι ευλαβείς χριστιανοί οι οποίοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ομοίωμα το οποίο θα λατρευτεί είναι είδωλο. Αυτό είναι το είδωλο. Οτιδήποτε κατασκευάζεται προς λατρεία και το αποδίδουμε τιμάς Θεού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, και σήμερα το διαλαλήσαμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, τιμούμε μόνον και λατρεύουμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το λατρευόμενο από τους Ορθοδόξους. Ναι, αυτό πιστεύουμε. Και γι' αυτό πολλοί χριστιανοί που λέμε πού πιστεύεις, είναι λάθος ο χριστιανός να πει πιστεύω στον τάδε Άγιο ή στην Παναγία. Πιστεύω στον Πατέρα, στον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Αποδίδουμε τιμή σε όλους τους υπολείπους. Αυτό διακηρύσσεται σήμερα στην Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αλλά δυστυχώς οι αιρετικοί, αυτοί όλοι που ήταν ορθόδοξοι κάποτε και αλλαξοπίστησαν, δεν διάβασαν και δεν μελέτησαν ποτέ τα βιβλία της Ορθοδοξίας. Διότι αν τα είχαν μελετήσει, πήγαν και ανοίξαν τα μάτια τους, μάλλον τα κλείσανε όταν μπήκαν μες στην αίρεση. Και τώρα διαβάζουν γραφή. Αλλά τώρα που διαβάζουν γραφή, τη διαβάζουν πλέον με κλειστά τα μάτια. Ο δαίμονας έχει κλείσει τα μάτια. Δεν μπορούν πλέον να εννοήσουν. Αντιτάσσονται, παρένθεση κάνω, εναντίον των ιερέων. Και λέει, πού υπάρχει ιεροσύνη μέσα στην Αγία Γραφή? Και πού δεν υπάρχει? Και είναι τόσο τυφλοί. Δεν βλέπουν που ο Χριστός μας ονομάζεται αρχιερέας. Για να υπνέει αρχιερέας. Μέγας αρχιερέας. Για να ονομάζεται αρχιερέας σημαίνει ότι είναι αρχηγός των ιερέων. Άρα υπάρχει ιερατείο. Μα όλοι οι φίλοι των Λεβιτών ήταν ιερείς. Υπάρχει ιερατείο λοιπόν. Αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη θα μας πούνε. Στην Καινή Διαθήκη είναι ο Μέγας Αρχιερεύς. Άρα υπάρχουν κατώτεροι αρχιερείς του Χριστού, άρα υπάρχουν αρχηγοί των ιερέων, άρα υπάρχει και το ονομάζει. Και υπάρχει και θυσιαστήριο, λέει προς Εβραίους επιστολή. Η θυσιαστήριο χωρίς ιερέα δεν γίνεται. Υπάρχει λοιπόν, διαβάζουν δυστυχώς με κλειστά μάτια οι αιρετικοί και δικαίως τους αφορίζει η Εκκλησία, διότι θεωρούνται πλέον πρόβατα και τους αναθεματίζει. Και τους αναθεματίζει πρόβατα τα οποία έχουν ψωριαστεί. Ανοίξαν τώρα τη γραφή και τη διαβάζουν, επαναλαμβάνω, με κλειστά τα μάτια. Αφού φυσικά τους προσκαλέσει και μία και δύο και τρεις φορές και τους παρακαλέσει να αποκτήσουν αυτές τις πλάνες, και αν δεν δέχονται να αποκτήσουν όλες αυτές τις πλάνες και τις αιρέσεις και να σπαθούν την αλήθεια για την Ορθοδοξία, τότε και γι' αυτό έχει χρέος η Εκκλησία μας, όπως λέει και ο Απόστολος, ότι μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Ειδών ότι εξέστραπτε ότι ούτως. Μία-δύο φορές λέει θα του μιλήσεις. Μάλιστα. Ο Απόστολος. Μετά από και πέρα παράτησε τον, λέει. Ειδών να βλέπεις λέει ότι εξέστραπτε. Τώρα μου δώσετε την αφορμή να αναφερθούμε σε διαλόγους που γίνονται σήμερα. Λοιπόν. Αλλά όχι τώρα όμως, μετά σε κάποια άλλη στιγμή. Εδώ θα ήθελα, αγαπητοί ναι. μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ο λίγο λεπτών, και μετά πρώτα ο Θεός
θα επανέλθουμε πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε με πάρα πολλά άλλα θέματα και φυσικά με τους διαλόγους, μια που μου έδωσε την αφορμή εδώ ο πατήρ Νεκτάριος να πούμε ότι με τα πρώτην και δευτέρα νοθεσία το χωρίο του Αποστόλου Παύλου παρετού, να αναφερθούμε τι γίνεται σήμερα με αυτούς τους διαλόγους, με αυτές τις επαφές που κάνουν οι Ορθόδοξοι με τους πάσης φύσεως αιρετικές, επιτρέπονται βάσει των ιερών εικόνων, των ιερών κανόνων, των θείων και ιερών κανόνων. Δεν επιτρέπονται, δίνει την άδεια η μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία, δεν την δίνει. Τι από αυτά επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Θα είμαστε και πάλι σε λίγο κοντά σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, κοντά στη φωνή του Πατροκοσμά θα είστε κι εσείς. Ελπίζομαι να παραμείνετε στους δέκτες σας. Ελπίζω να τα πράγματα που συζητούμε εδώ με τον εκλεκτό και αγωνιστή πατέρα Νεκτάριο, Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, του Αγίου Σεραφείμ Σαρόφ και του Ιερού Αυγουστίνου, να σας ενδιαφέρουν, να είναι πολύ σημαντικά και να σας βοηθούν να κατανοήσετε κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν έχετε κατανοήσει μέχρι τώρα. Και πάλι λοιπόν σε λίγο κοντά σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες.
Καλησπέρα σας. Πάλι κοντά σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η Φωνή του Πατροκοσμά, μια εκπομπή που γίνεται κάθε Κυριακή και ώρα 10 περίπου έως όσο πάρει, γύρω στις 12-12.30 με μία πολλές φορές, για να σας κρατήσει συντροφιά σε πάρα πολλά θέματα, σε πάρα πολλές απορίες δικές σας, σε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούν και εσάς και εμάς και όλους τους Ορθοδόξους και Ευσεβείς Χριστιανούς. Για όσους από εσάς, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αγαπητοί και ευσεβείς μου χριστιανοί, θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή μας, η οποία Φωνή του Πατροκοσμά, η εκπομπή μας είναι ζωντανή, κάθε φορά που γίνεται, κάθε Κυριακή είναι ζωντανή, γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι μαγνητοσκοπημένη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα τα οποία αναγράφονται επί της οθόνης σας, το 3464-298, 3472-681 και 3466-700. Μπορείτε λοιπόν σε αυτά τα τηλέφωνα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τώρα αυτή τη στιγμή και καθ' όλη την υπόλοιπη διάρκεια της εκπομπής μας να παίρνετε τηλέφωνο και οι τηλεφωνήτριές μας και οι τηλεφωνητές μας θα παίρνουν τα ερωτήματά σας, θα μας τα δίδουν και θα σας απαντήσουμε όταν θα έρθει το τελευταίο μέρος εκπομπής μας. Κοντά μας σήμερα, όπως είχαμε προαναγγείλει και στις προηγούμενες εκπομπές και όπως είδατε όλοι εσείς που παρακολουθήσατε, για όσους ανοίγουν αυτή τη στιγμή τους δέκτες της τηλεοράσεώς τους, έχουμε τον Πανοσιολογιώτατο τον Αρχιμανδρίτη, τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιερού Αυγουστίνου και Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, ο οποίος είναι γνωστός εν πρώτης από το βιβλίο του, το οποίο είχε εκδώσει για πρώτη φορά το 1984, το «Πότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας», το οποίο έχει εκδοθεί σε 150.000 αντίτυπα μέχρι στιγμής και συνεχίζει ακόμα την αλματώδη και μεγάλη αυτή έκδοση και πώληση. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον πατέρα Νεκτάρη που είναι γνωστός από το βιβλίο του αυτού και από το μοναστήρι του, το οποίο μοναστήρι, στο οποίο μοναστήρι μάλλον έχει ανεγείρει εδώ και αρκετούς μήνες ένα καμπαναριό, ένα τεράστιο καμπαναριό με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Για να, όπως μας είπε ο ίδιος, για να περάσει ένα σιωπηρό μήνυμα ότι πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δική μας θα είναι η Αγία Σοφιά, πάλι θα ξαναπάρουμε την πόλη. Ένας πόθος διακαής όλων των Ελλήνων για να ξανακυρίσουν την χαμένη βασιλεύουσα. Ας έρθουμε λοιπόν στον πατέρα Νεκτάριο για να συνεχίσουμε τα τόσο ενδιαφέροντα θέματα τα οποία είχαμε αρχίσει. Πατέρα Νεκτάριε, όπως είχαμε πει πριν κάνουμε το διάλειμμα, μου δώσετε την αφορμή μέσω του χωρίου του Αποστόλου Παύλου ότι με τα πρώτην και δευτέρα νουθεσία παρετού από σε αιρετικό, με τα πρώτην και δευτέρα νουθεσία αιρετικών άνθρωπο παρετού να τον αφήσουμε και να μην ασχολούμαστε πλέον με αυτό. Σήμερα βλέπουμε, πατέρα Νεκτάριε, ότι όχι μόνο μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε και δέκα και πολλωστές φορές γίνονται αυτές οι σχέσεις και οι συγχρονισμοί με τους αιρετικούς και οι νουθεσίες αν θέλετε, αλλά έχουμε βαρεθεί πλέον εδώ και μια εξικονταετία να βλέπουμε να γίνονται αυτοί οι λεγόμενοι διάλογοι μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών με τους πάσης φύσεως αιρετικούς, με τους Προτεστάντες, με τους Παπικούς, ακόμα και με αλόθρησκους, ακόμα και με βουδιστές, όπως έγινε στην Ασίζη, όπως ενθυμίστε καλώς, το 1986, ακόμα με πυρολάτρες, με ειδωλάτρες κλπ. Και πρόσφατα, βέβαια, στην Καμπέρα της Αυστραλίας, που έγιναν αυτές οι καταδικασμένες σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και συγκεκριμένα από πάρα πολλούς ιερούς κανόνας, από τον 45ο Αποστολικό Κανόνα, τον 7ο Αποστολικό Κανόνα, τον 71ο Αποστολικό Κανόνα, από τον 10ο Κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, από τον 1ο της Αντιοχίας, από τον 6ο, 32ο, 33ο, 37ο και 38ο της Λαοδικίας και από πλήθος άλλων θείων και ιερών κανόνων οι οποίοι καταδικάζουν τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς και συγκεκριμένα λέει ο 45ος κανόνας που είναι, θα λέγαμε, η ουσία, το ζουμί όλων των άλλων υπολείπων κανόνων. Ότι επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος αιρετικής συνεξάμενος αφορίστο. Είδε επιτρέψει εν τι ποιήσε ή λειτουργήσε
όλη αυτή η αιρετική καθερίστο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι κανόνες που προανέφερα απαγορεύουν τις σχέσεις με τους αιρετικούς, απαγορεύουν τις συμπροσευχές και πολύ περισσότερο τις συλλειτουργίες με τους αιρετικούς. Τι γίνεται σήμερα, Πατέρα Νεκτάρη, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Τι γίνεται με αυτούς τους περίφημους και διαβόητους διαλόγους? Ωφελούν, δεν ωφελούν, κερδίζει η Ορθοδοξία, επιστρέφει από την πλάνη όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πλανηθεί και έχουν πέσει σε χιλιάδες αιρέσεις, σε δεκάδες, εκατοντάδες αιρέσεις? Ή τελικά αυτή που χάνει και αυτή που ζημιώνεται είναι η Ορθοδοξία μας και η Ελλάδα μας και όλοι εμείς οι οποίοι βρισκόμεθα υπό την σκέπη της? Θα θέλαμε την προσωπική σας γνώμη και άποψη, χωρίς φόβο και πάθος, για όλα αυτά τα θέματα. Αγαπητέ Πατέρα Μάξιμε, επί του σοβαρού αυτού θέματος, διότι άπτεται της Κυριακής οπωσδήποτε της Ορθοδοξίας που εορτάζουμε σήμερα και δόθηκε, όπως είπατε, αφορμή από το εδάφιο του Αποστόλου με τα πρώτην και δευτέραν ουθεσίαν παρετού ειδών ότι εξέστραπτε ότι ούτους και ον αυτοκατάκριτος. Και μαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Θα ήθελα να τονίσω, να πω μάλλον δύο απόψεις και δύο θέσεις που υπάρχουν σήμερα. Η πρώτη, να εκφράσω την άποψη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο έχει ξεκινήσει τους διαλόγους αυτούς εδώ και χρόνια. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα πρέπει να διαβάσουμε, να δούμε τι η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, η Πατριαρχική Σύνοδος, πριν ξεκινήσουμε και φτάσουμε εκεί ακριβώς, τι αποφάσισε το 1920 με την Πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920. Τη γνωστή αυτή. Ναι, είναι γνωστή για άλλους, είναι άγνωστη όμως. Θα ήθελα λοιπόν να την διαβάσουμε. Πατριαρχική Εγκύκλιος του 1920. Προς τας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού. Εκ καθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς. Η καθημάς Εκκλησία φρονούσα, δηλαδή η δικιά μας Ορθόδοξη Εκκλησία, φρονούσα, πιστεύουσα, ότι η των διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών προσέγγισης, προσαλλήλας και κοινωνία ούκ αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ αυτών δογματικών διαφορών και ότι τη αυτή της προσέγγισης τα μάλα εστίν ευκταία και αναγκαία και πολλαχώς χρήσιμο είστε το καλός εννοουμένων συμφέρον εκάστης των επιμέρους εκκλησιών και όλου του χριστιανικού σώματος. Εδώ η Αγιωτάτη Εκκλησία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως το 1920 μας λέει ότι η δικιά μας Εκκλησία πιστεύει ότι είναι δυνατόν παρά τις διαφορές που έχουμε με τα άλλα θρησκεύματα. Αυτό είναι σημαντικό εδώ. Παρά τις δογματικές διαφορές, το γράφει ξεκάθαρα, ούκ αποκλείεται η κοινωνία παρά των υφισταμένων μεταξύ ημών δογματικών διαφορών. Όχι απλώς διαφορών, αλλά δογματικών. Δογματικών διαφορών. Δηλαδή, μάλιστα, δεν μας απασχολεί εάν στα δόγματα συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, λέει η Πατριαρχική. Δηλαδή, πιο απλά για να το καταλάβουν και οι πιο απλοί, ας πούμε, τηλεθεατές. Δηλαδή, ας λένε η παπική, ας πούμε, οι μάρτυρες του Ιωχωβά, ότι ο Χριστός είναι κτίσμα. Δεν μας ενδιαφέρει. Και εμείς λέμε ότι είναι Θεός. Δεν μας ενδιαφέρει το τι λένε. Μπορούμε να ενωθούμε και με αυτούς. Μάλιστα. Μπορούμε να κάνουμε ένωση. Να έχουμε κοινωνία, μάλλον, λέει εδώ πέρα. Και καταλήγει ότι πρέπει. Κοινωνία, πατέρα, ναι, εννοούμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένωση φυσικά. Η κοινωνία μιλεί περί ενώσεως πάντα. Μπορούμε λοιπόν παρά τις υφιστάμενες διαφορές, αναφέρει το Πατριαρχείο μας. Βάσει λοιπόν αυτής της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου, η οποία απόφαση συνεχίζει και λέει ότι για να φτάσουμε όμως στο σημείο η μία εκκλησία να προσεγγίσει την άλλη, δεν είναι δυνατόν μετά τόσα χρόνια που έχουν γίνει τόσες σχίσματα, και γι' αυτό απευθύνεται προς τις απανταχού εκκλησίας. Εδώ γεννάται ένα ερώτημα, ότι είναι εκκλησία η παπική εκκλησία, ο Πάπας είναι εκκλησία? Ο Αρχιεπίσκοπός μας, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο κύριος Σεραφείμ, έθεσε ερώτημα δημόσιο. Δεν αναγνωρίζει ο Αρχιεπίσκοπός μας και είναι προς τιμήν του ότι η καθολική εκκλησία είναι καθολική. Μάλλον η παπική εκκλησία, ότι είναι εκκλησία. Δεν το αναγνωρίζει με το ερώτημά του που έκανε. Και είναι γνωστό ότι ο Μακαριότατος είναι
εναντίον των Λατίνων, εναντίον των αιρετικών βασικώς. Από την άλλη όμως, Πατέρα Νεκτάρια, στέλνουν γράμματα, έχουν συμπροσευχές. Ναι, ναι, θα προχωρήσουμε λιγάκι. Γράφει, αναφέρει λοιπόν ότι για να γίνει, λέει, αυτό το πράγμα, η προσέγγιση των εκκλησιών, δύναται, λέει, δε η φιλία αυτή και αγαθόφρον προς αλλήλους διάθεσης. Μπορεί δηλαδή η φιλία αυτή να φανεί δια τους εξής τρόπους και να προχωρήσουμε κάνοντας κατά τη γνώμη ημών, λέει η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου, ως εξής. Πρώτον, αναφέρει 11 βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν από τη δικιά μας εκκλησία προς τις άλλες εκκλησίες, τους καθολικούς, τους προτεστάντες, τους μονοφυσίτας, τους λουθεριανούς, τους αγγλικανούς, προς όλους αυτούς με τους οποίους διαλεγόμαστε και συνδιαλεγόμαστε μέσα στο Συμβούλιο Εκκλησιών. Λέει λοιπόν το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης ότι πρέπει να κάνουμε τα εξής βήματα. Πρώτον, θα πρέπει να παραδεχθούμε και να έχουμε όλοι ένα ενιαίο ημερολόγιο προς ταυτόχρονων εορτασμών των μεγάλων χριστιανικών εκκλησιών, εορτών υποπασών των εκκλησιών. Πρώτο βήμα δηλαδή θεωρεί το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, επειδή μέχρι το 1920 ακολουθούσε το Πατριαρχείο και η Ελλαδική Εκκλησία φυσικά. Και οι πάντες. Και οι πάντες ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο. Λέει λοιπόν, επειδή ο Πάπας και οι άλλες εκκλησίες ακολουθούσαν άλλο ημερολόγιο, αφού θέλουμε να ενωθούμε μαζί τους, πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα. Ένα από αυτά τα βήματα είναι το να αλλάξουμε, πρώτο βήμα λέει, το ημερολόγιο, το οποίο αφού θέλουμε την ένωση μαζί τους, το κάναμε. Αλλάξαμε, με διακόπτεται αν θέλετε, παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλάξαμε το ημερολόγιο και ακολουθούμε το νέο ημερολόγιο αφού θέλουμε την ένωση μαζί με τους παπικούς και με όλους τους υπολείπους. Μάλιστα. Δεύτερον, δια της ανταλλαγής, θα πρέπει λέει το Πατριαρχείο μας να κάνουμε ανταλλαγή αδελφικών γραμμάτων κατά τις μεγάλες εκκλησιαστικές εορτές. Ο ένας, ο Πάπας, θα στέλνει στον Πατριάρχη μας γράμματα συγχαρητήρια και ο Πατριάρχης μας θα στέλνει προς την Εκκλησία Κωνσταντινούπολης και ούτω καθεξής. Τρίτον, δια της οικειοτέρας συσχετήσεως των εκασταχού ευρισκομένων αντιπροσώπων διαφόρων εκκλησιών. Ότι δηλαδή θα μπορούν να υπάρχει μια καλύτερη σύσφιξη σχέσεων, μια καλύτερη κοινωνία αγάπης να μπορούν να έρθουν. Ένα τρίτο βήμα. Δια της επικοινωνίας των θεολογικών σχολών, να μπορούμε δηλαδή εμείς να στέλνουμε θεολόγους δικούς μας στο Βατικανό ή οπουδήποτε αλλού σε άλλες εκκλησίες και αυτοί να στέλνουν σε εμάς. Και συνεχίζει εν πάση περιπτώσει με 11 τέτοια βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε στην ποθητή ένωση. Τα βήματα αυτά τα οποία φυσικά είναι γνωστά ότι τα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και όπως μας λέει και κατά σύμπτωση πριν 2 εβδομάδες περίπου στην Αύπακτο είχαμε ένα θεολογικό συνέδριο όπου εκεί παρευρέθηκε και ο γέρον Εφέσου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, εκπρόσωπος του Πατριάρχου μας, του κυρίου Βαρθολομαίου, στο θεολογικό συνέδριο, όπου ετέθηκε θέμα και μιλήσαμε η Εκκλησία στα Βαλκάνια και όπως ο ίδιος ετώνησε, ο γέρον Εφέσου, ο κύριος Χρυσόστομος, μας ετώνησε ότι σήμερα υποφέρουμε από την παπική Εκκλησία, η Σερβία δηλαδή, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, αιτία, κυρία αιτία, κρύβεται πίσω ο Πάπας. Όπως είπε ο γέροντας Εφέσου. Φυσικά εκεί εσήκωσα και ζήτησα το λόγο και τον ερώτησα και του λέω σεβασμιότατε θα ήθελα το εξής. Όπως μας λέτε ότι αιτία που σφάζονται οι Ορθόδοξοι οι αδελφοί μας Σέρβοι είναι ο Πάπας. Δεν μπορώ λέω να εξηγήσω. Εάν έβλεπα λέω τον κύριο Παπανδρέου στη τηλεόραση, οι Τούρκοι ανέσφαζαν Έλληνες και έβλεπα τον πρωθυπουργό της, οποιοδήποτε πρωθυπουργό, είτε τον Μητσοτάκη, είτε τον Έβερτ, είτε τον κύριο Παπαδρέου, οποιονδήποτε, να αγκαλιάζεται με την πρωθυπουργό της Τουρκίας την ώρα που οι Τούρκοι μας σφάζανε, από εκεί και πέρα πλέον θα εξανιστούσα εγώ. Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν την ώρα που οι καθολικοί, με εντολή του Πάπα, δημιουργούν τόσα προβλήματα στη Ρωσία, με την Ιουνία, στην Ουκρανία, στη Σερβία, και σε διάφορες άλλες εκκλησίες μας δημιουργούν τέτοια προβλήματα, πώς θα την άλλη εμείς συνδιαλεγόμαστε? Και μάλιστα είπε ο γέρον Εφέσου ότι η χειρότερη εχθρή της Ορθοδοξίας είναι η καθολική, η παπική.
Φυσικά μου δημιουργήθηκε το ερώτημα. Μα πώς λέτε αυτά τα πράγματα τη στιγμή που το Πατριαρχείο μας θέλει να μας ενώσει μαζί τους. Δηλαδή με ποιους θα ενωθούμε? Με τους εχθρούς μας. Δηλαδή στέλνουμε μόνοι μας εμείς σαν ιερείς, σαν Πατριαρχείο, το λαό του Θεού στο στόμα του λύκου? Φυσικά ο Γέρον Εφέσου εκεί μου απήντησε ποια είναι η γραμμή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει σκοπό με όλα αυτά τα βήματα τα οποία κάνει, ότι η Εκκλησία μας δεν πρέπει να μείνει απομονωμένη. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει άπλετη κοινωνία ακόμα και των χειροτέρων εχθρών. Και οι χειρότεροι εχθροί κάθονται σε ένα τραπέζι, συζητούν και προσπαθούν να βρουν κάποια λύση. Το ίδιο λέει προσπαθούμε και εμείς και δι' αυτού του τρόπου όχι να βρούμε λύση, διότι εμείς έχουμε την Ορθοδοξία, πιστεύουμε όπως είπε ότι η Ορθοδοξία είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού μας, αλλά πρέπει να δείξουμε στους αιρετικούς από πού προήλθανε. Πρέπει να τους δείξουμε ποια είναι η πίστη μας. Πρέπει να μάθουν όλος ο λαός ποια είναι η Ορθοδοξία. Και εκεί βασίζεται, λέει, και η περιοδία, όπως μας είπε, του Οικουμενικού Πατριάρχη που γυρίζει ανά τον κόσμο, ώστε να ερωτηθούν, να αναρωτηθούν μάλλον οι ετερόδοξοι και να πούν τι είναι αυτός, τι σημαίνει η Ορθοδοξία. Και έτσι να αρχίσει κάποια αναζήτηση της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η άποψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ότι δεν πρέπει να μείνει απομονωμένη η Ορθοδοξία μας και ότι πρέπει να δώσει τα φώτα της προς τη Δύση, τη μαρτυρία της, η οποία διψά. Εδώ θέλω να πω ότι αυτό ονομάζεται οικουμενισμός. Και όπως είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, θα πρέπει να χωρίσουμε τον οικουμενισμό σε δύο σκέλη. Σε δύο σκέλη να χωρίσουμε τον οικουμενισμό. Ο ένας σκέλος είναι αυτόν τον οποίον λέει το Πατριαρχείο μας. Ναι. Το δεύτερο σκέλος, ο οποίος είναι ο κατηραμένος, ο άσχημος οικουμενισμός, ο νοσηρός, όπως τον είπε συγκεκριμένα οικουμενισμός, ο άρρωστος, είναι το να βλέπουμε αρχιερείς μας ή καθολικούς καρδιναλίους να μπαίνουν μέσα σε ορθοδόξους ναούς ή να βλέπουμε ορθοδόξους αρχιερείς δικούς μας να μπαίνουν μέσα σε καθολικούς ναούς και να συμπροσεύχονται. Ο Άγιος Δημητριάδος και όλη η Εκκλησία, η δικιά μας, οι Έλληνες τουλάχιστον εδώ της δικιάς μας Ελλαδικής Εκκλησίας, έχουν καταδικάσει, όπως είπε ο Άγιος Δημητριάδος, κάποια παρόμοια στάση, το να εισερχόμεθα και να συμπροσευχόμεθα βάσει των ιερών κανόνων. Εδώ φυσικά είναι μεταλήπης μας, θα πρέπει να πούμε ότι όντως το φιδάλιο οποιαδήποτε συμπροσευχή την καταδικάζει. Εδώ την ευθύνη τη φέρει ακέραια, όχι πλέον η Ελλαδική Εκκλησία, αλλά την φέρει την ακέραια την ευθύνη πλέον αυτοί οι οποίοι βαδίζουν τον οσυρό οικουμενισμό. Ναι, να δείξουμε την Ορθοδοξία μας προς τα έξω. Αλλά θα ήθελα, Πάτερ Μάξιμε, να πω 60 χρόνια, όπως είπατε, γίνεται αυτή η διάλογη. Τι κερδίσαμε εμείς οι Ορθόδοξοι? Να σας πω τι κερδίσαμε. Έχουμε κερδίσει. Κερδίσαμε. Ναι, βεβαίως, να σας πω τι κερδίσαμε. Μπορεί να μην γίνανε οι καθολικοί Ορθόδοξοι, αλλά κοντεύουν να κάνουν εμάς καθολικούς. Κοντεύουν να μας κάνουν. Επειδή έχω ζήσει στο εξωτερικό, εμείς είμαστε με γένεια, με ράσα. Αν πάτε στο εξωτερικό, πατέρα Μάρκο, πατέρα Μάξιμε, θα δείτε στη Γερμανία ο ιερέας είναι με κουστούμι, ο Ορθόδοξος, με γραβάτα, ξυρισμένος, κουρεμένος, όπως είναι, ή φοράει το κολάρο, με παντελόνι, όπως είναι ο καθολικός. Επέτυχαν με το διάλογο οι καθολικοί, αντί να τους επηρεάσουμε, επέτυχαν να μας επηρεάσουν. Σε όλη την Αμερική, αντί να τους μάθουμε, και όπως πολύ ορθά είπε τώρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ότι πρέπει να σταματήσουν πια αυτά τα πράγματα, οι ιερείς μας πρέπει να φορέσουν την ορθόδοξη ενδυμασία τους. Να είναι με τα ράσα και με τα γένια τους οι κληρικοί μας. Το είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μάλιστα, στην τελευταία σύνοδο που κάλεσε τον Αμερικής Ιάκωβο, τον Αυστραλίας και όλους τους αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου. Ότι πρέπει να αφήσουν πάλι γενιάδα και να αφήσουν να φορέσουν τα ράσα τους, διότι αυτή είναι η εμφάνιση. Επέτυχαν. Δεν φτάνει βέβαια μόνο. Όχι. Επέτυχαν να με επηρεάσουν. Πού? Σε αν πάτε στην Αμερική, εδώ έχω μία φωτογραφία συγκεκριμένη, είναι ορθόδοξος ναός αυτό το πράγμα. Είναι κάτι σαν διαστημόπλιο. Θέλετε να το κάνουμε zoom? Ναι, αν μπορεί να το κάνουν λίγο zoom, ευχαρίστως. Ναι. Είναι ορθόδοξη εκκλησία. Ήταν μια ορθόδοξη εκκλησία του Ευαγγελισμού στο Σικάγο,
όπου είχε ωραιότατα πανύψηλα βυζαντινά καμπαναριά με τρούλους, και τώρα ξαφνικά γκρεμίστηκε αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία και παρουσιάστηκε στη θέση της αυτό το πράγμα. Ένας στρογγυλός υπτάμενος δίσκος. Καθυστερεί λιγάκι το zoom, θα το δούμε πάλι. Ένας στρογγυλός υπτάμενος δίσκος. Μάλιστα. Μας επηρεάσαν στην αρχιτεκτονική των ναών μας. Αντί δηλαδή να κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι τους καθολικούς ναούς Ορθοδόξους, επέτυχαν εκείνοι να κάνουν τους δικούς μας ναούς καθολικούς. Εάν πάτε, και όσοι έχουν πάει στο εξωτερικό το ξέρουν, όλοι οι ναοί μέσα, όλοι οι ναοί μέσα έχουν αρμόνιο, πατέρα Μάξιμε. Πάει η Βυζαντινή μουσική. Και δίκαιο ο Πατριάρχης ζήτησε να επανέλθει η Βυζαντινή μουσική, είπε ο Βαρθολομαίος. Να επανέλθει η Βυζαντινή μουσική, να πεταχτούν τα αρμόνια έξω πλέον από τους ναούς μας. Έχει γίνει μια αλλοτρίωση. Αντί δηλαδή από το διάλογο να τους επηρεάσουμε, μάλλον μας επηρεάσανε. Που σημαίνει ότι δεν κάτι έχει γίνει λάθος στον διάλογο. Και πιστεύω ότι έχει γίνει το εξής λάθος στον διάλογο. Βλέπουμε, στο διάλογο είχε πάει και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Έφτασε στη Φλωρεντία, πλησίασε τον Πάπα. Στο διάλογο θα τον πλησιάσουμε και τον Πάπα. Θα πάμε δίπλα του. Πήγε ο Άγιος Μάρκος, ο Ευγενικός. Ακριβώς, πήγε δίπλα του. Καθίσαν στο ίδιο τραπέζι. Αλλά ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός αυτομάτως δεν ξεκίνησε όπως συζητάμε εμείς σήμερα. Εδώ είναι το λάθος του διαλόγου. Συζητάμε πού ταιριάζουμε. Πού συμφωνούμε. Μα ένα διάλογο δεν τον κάνω για το πού συμφωνούμε. Ο Άγιος Μάρκος αυτοστιγμής του είπε, θέλω να μου απαντήσετε επίσκοπε Ρώμης σε αυτά τα ζητήματα. Δέχεστε και απορρίπτετε το φιλιόκουβε, ναι ή όχι. Απορρίπτετε το πρωτείο σας, ναι ή όχι. Καταργείτε την όστια, τα χαπάκια που δίνετε αντί για τη διακοινωνία, ναι ή όχι. Ο Πάπας απαντάει όχι. Δεν υπογράφω, λέει ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Και είπε τότε ο Πάπας Ευγένης. Και είπε ουδέν επί είσαμε. Μάρκος υπέγραψε, ουδέν επί... Αντιθέτως ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης υπέγραψε τότε. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ξεψύχησε και εκεί πέρα. Την ώρα που υπέγραφε. Πέθανε εκείνη τη στιγμή. Δεν δέχτηκε ο Θεός αυτή την ταπείνωση της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, και νίκησε και σήμερα ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Είναι Μέγας και τρανός Άγιος της Εκκλησίας. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι πιστεύω ότι εκείνη το λάθος σήμερα που είπε ο Άγιος Δημητριάδος περί νοσηρού οικουμενισμού. Υπέρ του καλού οικουμενισμού, δηλαδή το να τους δείξουμε την Ορθοδοξία, αλλά 60 χρόνια που τη δείξαμε δεν βγάλαμε τίποτα. Και εγώ είμαι υπέρ των διαλόγων. Να γίνονται διάλογοι. Αλλά αφού ουδέν αποτέλεσμα. Και πέρασαν όχι μια και δυο φορές που λέει ο Απόστολος Παύλος. Με τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία. Εκατοντάδες φορές. Εκατοντάδες. Τίποτα δεν βγήκε. Εγώ πιστεύω, πατέρα Νεκτάρη, αν μου επιτρέπετε, ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει έτσι πνεύμα, θα λέγαμε, να βοηθήσουν. Το πνεύμα τους δηλαδή δεν είναι να βοηθήσουν τους αιρετικούς να επανέλθουν στην Ορθοδοξία, αλλά νομίζω ότι μας οδηγούν. Το πιστεύω ότι αυτό φαίνεται τελικά από το αποτέλεσμα. Όχι βέβαια όλοι, αλλά κάποιοι νομίζω ότι μας οδηγούν για μια ένωση de facto πλέον. Διότι εδώ και 60 χρόνια, αν μου επιτρέπετε, πατέρα Νεκτάρη, εδώ και 60 χρόνια βλέπουμε να υπάρχουν, ας πούμε, συγχρωτισμοί, να υπάρχουν αναγκαλισμοί, να υπάρχουν ανταλλαγές γραμμάτων, να υπάρχουν συμπροσευχές. Είναι αυτά που βλέπουμε. Αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου μας. Ναι, μήπως μας οδηγούν σε ένωση, ή μήπως έχει γίνει ένωση, διότι βλέπουμε ότι αυλύνεται σιγά σιγά το πνεύμα, το ορθόδοξο πνεύμα και η ορθόδοξη θέση των χριστιανών, των Ορθοδόξων. Θα σας κάνω μια ερώτηση, πατέρα Μάξιμε. Παρακαλώ. Γίνεστε παπικός? Όχι. Ούτε κι εγώ. Εσείς, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, γίνεστε παπικοί? Δεν νομίζω. Όχι. Να γυρίσουμε να ρωτήσουμε τον Πάπα αν γίνεται Ορθόδοξος. Ούτε αυτό το πιστεύω. Ούτε ο Πάπας θα γίνει Ορθόδοξος. Διότι το δήλωσε. Δεν γίνεται Ορθόδοξος. Οι Λατίνοι, όλος ο λαός αυτός, αλλάζουν θρήσκευμα και να πούνε θα γίνουμε Ορθόδοξοι. Ούτε αυτό πιστεύω. Εάν βγει ο δικός μας ο Πατριάρχης και πει, σαν τον Πατριάρχη που βγήκε και είπε να κάψουμε τις εικόνες, αδελφοί μου, αλλάξτε πίστη και γίνετε καθολικοί, θα επαναστατήσει όλος ο Ορθόδοξος λαός. Εάν βγει ο Πάπας από την άλλη πλευρά και πει, αδελφοί μου, κάναμε λάθος. Οι Ορθόδοξοι έχουν το δίκιο. Γι' αυτό πρέπει να γίνουμε Ορθόδοξοι. Θα φάει το ξύλο της χρονιάς του ο Πάπας. Θα τον σκοτώσουν οι Καθολικοί επί τόπου. 1000 χρόνια δηλαδή θα του πούνε, μας κορόιδευες. Πώς λοιπόν να ενωθούνε? Ενώνεται ποτέ το ξύλο με το σίδερο? Δεν ενώνεται. Με ό,τι κόλλα και να τα κολλήσει. Μπορούν να αλλάξει ο Πάπας
και όλη η παπική εκκλησία και να γίνει ορθόδοξη ή εμείς να γίνουμε καθολικοί. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό φοβούμε και πρέπει να έχουμε όλοι οι χριστιανοί να είμαστε έτοιμοι για αντίδραση, ότι φοβούμε εκεί πέρα ότι προχωρείται μια ένωση όπως έγινε τότε επί Μάρκου του Ευγενικού με τα ολέθρια αποτελέσματα της σημερινής Ουνίας. Μια ψευτοένωση. Μια ψευτοένωση, δηλαδή τι έγινε. Μένετε εσείς όπως είστε και τα θεωρούμε την πίστη σας δυτικά έθιμα. Τα θεωρούμε δυτικά έθιμα. Έτσι λέει η απόφαση της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας, που την υπέγραψαν, πρέπει να το πούμε στο λαό, όλοι οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι, πλην του Μάρκου του Ευγενικού και ενός αλλού Αγίου. Όλοι οι υπόλοιποι υπέγραψαν την απόφαση της Ενώσεως. Την υπέγραψαν μαζί με τον Πατριάρχη. Και αρνήθηκε ο Μάρκος ο Ευγενικός, δεν την υπέγραψε. Και ο λαός ακολούθησε τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Τι υπογράψανε? Υπογράψαν ότι μένει το ένα, μένει το άλλο, μένουν οι όστιες, μένει το πρωτείο. Τα αποδέχθηκαν όλα οι Ορθόδοξοι και λέει θα τα χαρακτηρίσουμε ότι είναι ήθη και έθιμα της Δυτικής Εκκλησίας. Δηλαδή αυτό που λέει η εγκύκλωση πατριαρχική, ότι οι δογματικές διαφορές δεν μας αφορούν. Τα χαρακτηρίζουμε ήθη και έθιμα, αυτοί θα χαρακτηρίσουν ήθη και έθιμα τα δικά μας. Καλή ώρα, όπως εμείς φοράμε την ιερατική μας στολή και λειτουργούμε. Οι Ρώσοι λίγο διαφέρουν, διότι σηκώνεται πάνω της ιερατικής στολής. Πίσω ο σβέρκος σηκώνεται προς τα επάνω. Είναι ένα έθιμο που αλλάζει λίγο η στολή. Δεν έγινε τίποτα. Έθιμο τους είναι να το κρατήσουν. Κατά τον ίδιο τρόπο πάνε να περάσουν, αλλά εδώ δεν είναι στολές όμως τα δόγματα που μπορούν να τις αλλάξουμε και να πούμε δεν πειράζει, ας φοράνε εκείνη τη στολή και ας φοράμε εμείς ετούτη τη στολή. Εδώ είναι θέματα δογματικών διαφορών. Δεν μπορούμε να ενωθούμε. Και όπως είπε και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, στα θέματα της πίστης ου χωρίς συγκατάβαση. Ου χωρίς συγκατάβαση. Δεν γίνεται συγκατάβαση. Δεν είναι δυνατόν. Πίστης. Έχετε ένα σύλλογο επωνόματι Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Δεν είναι δυνατόν. Εδώ δημιουργούνται διλήμματα μέσα στο λαό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός μας λέει τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία. Δεν είναι δυνατόν από την άλλη πλευρά να λέμε θα γίνουμε αδέλφια εν Χριστώ, εννοείται, με τον Πάπα. Και τη στιγμή που ξέρουμε ότι ο Πάπας κρύβεται πίσω από όλα και υποσκάπτει την Ορθοδοξία. Θα είμαστε πάντοτε με ένα στιλέτο στην πλάτη. Δεν είναι εύκολα πράγματα να φτάσουν σε τέτοιες ενώσεις. Και όποιος κάνει τις ενώσεις πιστεύω ότι θα μείνουν μόνοι τους. Διότι εδώ ας υπενθυμίσουμε ότι θα ξεσηκωθούν και ευτυχώς που ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, όπως είπα, είναι ανθενωτικός, το έχει δηλώσει. Δεν δέχομαι εγώ καθόλου τον Πάπα. Δεν τον δέχεται ούτε στην Ελλάδα να έρθει, δεν θέλει. Και είναι προς τιμήν και του Αρχιεπισκόπου και της Ιεράς Συνόδου. Και πρέπει να τονίσουμε ότι πέρυσι, το 93 μάλλον, στο Λίβανο υπέγραψε μια συμφωνία το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο μαζί με την Καθολική Εκκλησία, την Παπική. Και η Ιερά Σύνοδος η δικιά μας την απέρριψε στο Μπάλαμπεντ που έγινε αυτή η συμφωνία. Την απέρριψε η Ιερά Σύνοδός μας. Δεν θέλησε ούτε να την ακούσει. Μάλιστα το Πατριαρχείο, όπως είναι γνωστόν, προχωρεί κάποια ένωση και με τους μονοφυσίτες. Ένας άλλος κίνδυνος που κινδυνεύουμε σήμερα, διότι οι αιρετικοί δεν ήταν μόνο τότε, κινδυνεύουμε και σήμερα από τον Πάπα, κινδυνεύουμε και σήμερα από τους μονοφυσίτες, οι οποίοι είναι εκατομμύρια εκείνοι και εμείς είμαστε πολύ ολιγόριθμοι. Εδώ θα... Και, ναι, το θέμα των μονοφυσιτών έχουν προχωρήσει να μας ενώσουν αυτή τη στιγμή με τους μονοφυσίτες. Και είναι προς τιμήν πάλι της Ιεράς Συνόδου μας, ότι καταδίκασε αυτή την ένωση. Την καταδίκασε αυτή την ένωση. Τους μονοφυσίτες. Δεν δέχτηκαν να ενωθούμε με τους μονοφυσίτες. Η Ελλαδική Εκκλησία. Και είναι προς τιμήν πάλι και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Σερβίας, επίσης και άλλων εκκλησίων, η Γεωργία και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπου καταδικάσαν αυτές τις ενώσεις και είπαν εμείς δεν προχωρούμε σε τέτοιου είδους ενώσεις. Τώρα, εάν τολμήσουν μερικοί πατριάρχες, οι μερικοί επίσκοποι και προχωρήσουν σε κάτι τέτοιες ενώσεις, θα έχουν το αποτέλεσμα που είχαν και τούτοι οι πατριάρχοι, οι οποίοι είπαν να κατέβουν οι Άγιες εικόνες. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουν. Θα τους καταδικάσει η ιστορία, θα ξεσηκωθεί ο λαός, θα γίνουν σχίσματα επί σχισμάτων, θα ταλαιπωρηθεί ξανά η Εκκλησία μας. Είναι πολύ δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Τα βήματα του Πατριαρχείου, τα οποία αναφέρει, πιστεύω ότι έχουν πέσει 60 χρόνια, τώρα όλα πλέον 70 χρόνια έχουν πέσει,
έχουν πέσει στο κενό, πατέρα Μάξιμε. Δεν ήρθε κανένα αποτέλεσμα. Δεν ήρθε. Όχι μόνο δεν ήρθε και γι' αυτό ζημιώθηκε η Ορθόδοξη. Και ζημιώθηκε, όπως σας είπα. Κοντεύουμε να γίνουμε εμείς καθολικοί και όχι εκείνοι Ορθόδοξοι. Νομίζω ότι θα ήθελα να τονίσω κάτι και να καταγγείλω κάτι εδώ από την εκπομπή μας, μια που αναφερθήκατε στους μονοφυσίτες, ότι δυστυχώς ο Πατριάρχης Αντιοχίας έχει υπογράψει την ένωση της μονοφυσίτες με τους Κόπτες και τους Αρμενίους. Και συλλειτουργούν κιόλας. Και συλλειτουργούν κιόλας. Το οποίο είναι πέρα για πέρα, θα λέγαμε έτσι, καταδικαστέο και το δελιτόμεθα αυτό το πράγμα. Διότι υπάρχει κάνει υπομονή, πιστεύω, η Ιερά Σύνοδός μας. Και κάνει υπομονή άλλο. Φυσικά στα θέματα πίστος σου συγχωρεί συγκατάβασης. Κάνει, πιστεύω, υπομονή και προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα όρια, μήπως ο Πατριάρχης Αντιοχίας, ο οποίος ελοξοδρόμησε, η αλήθεια είναι, την Ορθόδοξη πίστη. Μέχρι και το Μωάμεθ είχε πει για προφήτη του Χριστού, Αντιοχίας. Ακριβώς. Θα ήθελα προσπαθώ ότι εξαντλεί την υπομονή της, πιστεύω, η Αγία και η Ιερά Συνοδός μας, και ότι κάποια στιγμή, αν δει ότι προχωρούν τα πράγματα, θα αντιδράσει. Υπάρχει όμως... και σίγουρα, όπως απέκοψε τον Πάπα το ψωριασμένο αυτό πρόβατο, έτσι και το ψωριασμένο πρόβατο τον Ιγνάτιο Αντιοχίας θα τον αποκόψει. Ναι. Ήδη στη συνείδηση του λαού πλέον του Ορθοδόξου έχει ξεπέσει. Θα τον αποκόψει, γιατί εδώ έχουμε ένα άλλο γεγονός. Έχουμε σημαντικό. Κοινωνία αιρετικών πλέον. Κοινωνία εκείνος με τζι, έρχεται εδώ, συλλειτουργούμε και εμείς, και το δηλητήριο της αιρέσεως προχωρεί, μεταδίδεται. Είναι γνωστή η κοινωνία. Θα τον αποκόψει, γιατί εδώ βλέπουμε και ένα άλλο, πατέρα Νεκτάριε, σπουδαίο γεγονός, σημαντικό, το οποίο είχα προαναφέρει σε άλλες εκπομπές παλαιότερα, ότι εδώ, μέσα στην καρδιά της Αθήνας, μέσα στον ιερό ναό της Ζωοδόχου Πηγής, στην Οδό Ακαδημίας, από την Ομόνια πολύ κοντά κλπ. Διαπιστώσαμε, πληροφορηθήκαμε και διαπιστώσαμε ότι γίνεται εκεί μέσα λειτουργία σε εισαγωγικά, λειτουργούν σε εισαγωγικά, επαναλαμβάνω, οι αιρετικοί μονοφυσίτες. Δηλαδή έχει δώσει την άδεια, όπως πληροφορηθήκαμε, ο Αρχιεπίσκοπος εδώ, ο Αθηνών, ο κύριος Σεραφείμ, να λειτουργούν μέσα μονοφυσίτε. Αυτό είναι, τι να πω, δηλαδή είναι πέρα. Έχει ήδη καταδικαστεί και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ανακληθεί αυτή η απόφαση από ό,τι έχω ακούσει. Το εύχομαι, διότι από αυτό δείχνει γιατί έχει αντιδράσει ο λαός σε την απόφαση. Η οποία πιστεύω ότι ο Αρχιεπίσκοπος, επειδή ξέρετε στο εξωτερικό δεν έχουμε εμείς, στη Γερμανία ένα παράδειγμα, δεν έχουμε δικούς μας ναούς να λειτουργήσουν οι ιερείς μας και αναγκάζονται οι αιρετικοί όταν τελειώσουν τη δικιά τους λειτουργία και παραχωρούν τους δικούς τους ναούς και μπαίνουμε και λειτουργούμε εμείς μέσα αφού τελεστεί ένας αγιασμός και διαβαστούν κάποιες ευχές και γίνεται κάποια συγκατάβαση. Νομίζω πάνω σε αυτή τη συγκατάβαση κάπου εκεί βασίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος. Και έδωσε αυτή την άδεια, αλλά από ό,τι έχω πληροφορίες, μάλλον θα ανακληθεί αυτή η άδεια, διότι έχει κατασκανδαλιστεί, η αλήθεια είναι, ο λαός. Και από ό,τι άκουσα, ότι κάποιοι ετοιμάζονται την ώρα που λειτουργούν να εισβάλλουν μέσα, να πετάξουν τον κόπτη ιερέα, να τον πετάξουν έξω και θα έχει προβλήματα ο άνθρωπος. Νομίζω τους αξίζει αυτό, πατέρα Νεκτάρη. Λοιπόν, γιατί φυσικά βεβηλώνεται ο Ορθόδοξος Ναός, δεν επιτρέπεται. Ταύτα θα είχα να πω γύρω από τους διαλόγους. Ότι οι διάλογοι πρέπει να γίνονται όταν σκοπιμότητα έχουν φυσικά τη διάδοση της Ορθοδοξίας μας, χωρίς όμως συμπροσευχές, χωρίς να προχωρούμε έστω και σε μικροσυλλήτουργα, όπως έγινε το 87 με τον Πατριάρχη τον Δημήτριο στη Ρώμη, διότι αυτά δυστυχώς θα φέρουν άσχημα αποτελέσματα στην Ορθοδοξία μας. Ναι, σε ένα σωστό και καλό διάλογο. Πήγε και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Πήγαν και οι Άγιοι μας σε αυτούς τους διαλόγους, διότι σκοπός μας είναι να τους επιστρέψουμε. Εάν ο σκοπός μας είναι να τους επιστρέψουμε, ναι. Εάν σκοπός είναι να χάσουμε αυτά που έχουμε, να χάσουμε και τα αυγά, να χάσουμε και τα καλάθια, είναι προτιμότερο να μείνουμε στην απομόνωση, που δεν είναι απομόνωση τελικά. Δεν είναι. Διότι το διαμάντι και στο βούρκο να το πετάξεις, διαμάντι είναι. Η Ορθοδοξία μας δεν χάθηκε στους σκληρά χρόνια της τουρκοκρατίας. Δεν χάνεται. Πύλη άδου ου κατησχείς ουσία αυτής. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν, ευτυχώς δόξα τω Θεώ, και μαχητέοι ιερείς υπάρχουν, και μαχητέοι επίσκοποι υπάρχουν, που είναι έτοιμοι να τα παίξουν κορώνα γράμματα και να διακόψουν και μνημόσυνα ακόμα πατριαρχών και μνημόσυνα αρχιεπισκόπων και μνημόσυνα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μητροπολίτης Φλωρίνης ο Αυγουστίνος είχε διακόψει κάποτε το μνημόσυνο του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης και αμέσως μαζεύτηκε. Ας μην ξεχνούμε ότι το Άγιον Όρος, σύσσωμο το Άγιον Όρος, εδήλωσε στον Πατριάρχη ότι αν προχωρήσει σε ένωση με τους καθολικούς ή με τους μονοφυσίτες, αυτομάτως θα ξεσηκώσουν επανάσταση.
Αλλά όχι μόνον αυτοί, και εμείς το δηλώνουμε αυτό. Και εμείς το δηλώνουμε. Θα χτυπάμε πένθυμα το καμπαναριό και θα διακόψουμε. Οπωσδήποτε. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε, να δεχτούμε μια ένωση de facto, είτε υποχωρώντας εμείς και λίγο εκεί να υποχωρήσουμε, διότι δεν είναι μια σκόνη που κάθισε, ξέρετε, το σώμα επάνω μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε σκόνη θέλουμε. Το μάτι δεν δέχεται σκόνη όμως. Δεν δέχεται το παραμικρό, έτσι είναι η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν δέχεται την παραμικρή πλάνη. Να τους δεχτούμε, να τους αγκαλιάσουμε, να τους φιλήσουμε σαν ανθρώπους, βεβαίως, καμία αντίρρηση. Στα θέματα πίστεως όμως, ούση χωρίς η κατάβαση. Δεν θα δεχτούμε την παραμικρή, δηλαδή να κάνει, πιστεύω, και κανένας κληρικός μας και κανένας επίσκοπός μας δεν θα κάνει πίσω. Αν και το συνοδικό δείχνει ότι και οι ιερείς πέταξαν εικόνες, διαβάσαμε σήμερα, οι ιερείς από ενορίες έκαψαν εικόνες όταν το είπε ο Πατριάρχης, διότι θέλησαν να κάνουν υπακοή, λέει, στον Πατριάρχη. Είναι η κακή υπακοή αυτή. Την οποία λέει η Αγία Γραφή, πείθεστε και υπακούετε της Ηγουμένης, αλλά όταν αυτή αγρυπνούσει, λέει, υπέρ των ψυχών ημών, όταν αγρυπνάει για τη σωτηρία της ψυχής μου, ναι, θα υπακούσω τυφλά και θα πω να είναι ευλογημένο. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύει το πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον οι ανθρώπες, έστω και άμα στείλουν εξορία, όπως στείλαν εξορία και πέθανε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι γνωστόν και διάβασα τώρα σε ένα τελευταίο περιοδικό που κυκλοφόρησε, Αγιορείτικο, κάποια επιστολή που αναφέρει μέσα ότι η Ιερά Σύνοδος αφόρησε του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη και τον Άγιο Αρσένιο τον Πάριο, τον Άγιο Θανάσιο και τα λοιπά, τους αφόρησε. Σκολιβάδες. Τους αφόρησε. Η Εκκλησία τους ανακήρυξε Αγίους. Η Ιερά Σύνοδος αφόρησε, η Εκκλησία ανακήρυξε Αγίους. Η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης ξήρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τον έστειλε εξορία. Οι πατριαρχάδες τον στείλαν εξορία. Πέθανε στην εξορία. Η Ιερά Σύνοδος τα έκανε αυτά. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Αγιώτης. Άλλο λοιπόν η Ιερά Σύνοδος, άλλο Εκκλησία. Είναι ξεχωριστά πράγματα. Την Εκκλησία, άλλο κλήρος, άλλο Εκκλησία. Η Εκκλησία μπορεί να ακούσουμε ξαφνικά να καταδικάζει ανθρώπους που δεν περιμένουμε να καταδικάζει. Διότι η Εκκλησία καθοδηγείται από το Πανάγιο Πνεύμα. Και δεν είναι Εκκλησία η Ιερά Σύνοδος. Διότι βλέπουμε ότι η Εκκλησία, αυτούς που καταδίκασε πολλές φορές η Ιερά Σύνοδος, όπως τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη, τον ηγούμενο της Μονής του Δίου, η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε Άγιο. Βέβαια. Τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή του οποίου έχετε το όνομα, η Εκκλησία τον είχε καταδικάσει. Τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή. Η Ιερά Σύνοδος, συγγνώμη. Η Εκκλησία όμως τον έχει. Αγιώτης. Και ήρθε η έκτη Οικουμενική Σύνοδο της Αγώνας και τον δικαίωσε. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι λοιπόν άλλο Εκκλησία, άλλο. Έτσι γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ήθελα, κλείνοντας και αυτό το θέμα του οικουμενισμού, το θέμα που... των διαλόγων, το θέμα της Κυριακής της Ορθοδοξίας που αναφερόμεθα σήμερα, να πούμε στήκετε και κρατείτε τις παραδόσεις. Ορθοδοξία θα φωνάζουμε ή θάνατος. Όπως φώναζαν οι προπατορές μας, λευτεριά ή θάνατος, ορθοδοξία ή θάνατος θα φωνάξουμε. Για να προχωρήσουμε σε κάποια άλλα θέματα που έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, ναι, να κάνουμε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω δύο λόγια, μια που αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, είναι σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιορτάζει η μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία την αναστήλωση των Αγίων Καιρών και Σεβασμίων εικόνων, και συγχρόνως τη νίκη της Ορθοδοξίας μας, της Εκκλησίας μας κατά πασών των αιρέσεων. Να πω και εγώ με τη δική μου σειρά και από τη θέση αυτή, βέβαια έχω κάνει η τρίτη εκπομπή της Φωνής του Πατροκοσμά, ήταν σχετικά με το θέμα της πίστεως. Εκεί σας είχα πει πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα γύρω από το θέμα της πίστεως. Θέλω να επαναλάβω εδώ 2-3 σημαντικά πράγματα. Ακούσαμε βέβαια τον καθόλου άξιο και σεβαστό πατέρα Νεκτάριο, όλες αυτές τις απόψεις του γύρω από τα θέματα του διαλόγου, του οικουμενισμού, κατεδίκασε τον οικουμενισμό, κατεδίκασε τους διαλόγους, οι οποίοι, όπως πολύ σωστά ακούσατε και μας είπε, ότι δυστυχώς το μόνο που κατορθώνεται με όλους αυτούς τους συγχρονισμούς και τους διαλόγους είναι η βλάβη της Ορθοδοξίας και των Ορθοδόξων. Και θα ήθελα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να πω πόσο πολύ σπουδαία είναι η Ορθοδοξία μας. Γι' αυτή αγωνίστηκαν όλοι οι Άγιοι Πατέρες και μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτοί θυσιάστηκαν, γι' αυτοί έδωσαν το αίμα τους, γι' αυτοί βασανίστηκαν. Πλήθος χωρία Αγίων Πατέρων και Αγίων Μαρτύρων, ιδιαίτερα
από την σημερινή εορτή της οικονομαχίας των Αγίων εκείνων που μαρτύρησαν επί οικονομαχίας. Και μόνο ο Άγιος Στέφανος, ο νέος, ο οποίος γιορτάζει 28 Νοεμβρίου, αν διαβάσει τον βίο του, εκεί θα δείτε πόσα τράβηξε από τους αιρετικούς εκείνους πατριάρχες και επισκόπους, τους οικονομάχους. Να πούμε το χωρίο του Αγίου Μαξίμου, του ομολογητού αυτού της Εκκλησίας μας, του μέγα ομολογητού της Εκκλησίας μας, ότι να φυλάξουν προτρέπει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Βέβαια, ξέρετε, ο Άγιος Μάξιμος μόνος του τότε, στον 7ο αιώνα, κράτησε την Ορθοδοξία, παρόλο που όλα τα πατριαρχία και όλες οι εκκλησίες τότε ήταν εναντίον του και πίστευαν την αίρεση των μονοθελητών και μονοενεργητών. Τι είπε λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος, ο οποίος περιόδευσε τότε όλη την τότε οικουμένη για να προσπαθήσει να πείσει τους αιρετικούς ότι είχαν άδικο και να κρατήσει σταθερούς στην Ορθοδοξία τους Χριστιανούς, να μην πλανηθούν. Είπε, φυλάξουμε, αδελφοί μου, το μέγα και πρώτον της σωτηρίας ημών φάρμακο, την καλή λέγον της πίστεως κληρονομία, ειν παρέδωσαν εις ημάς οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες. Πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να φυλάξουμε την Ορθοδοξία μας, να φυλάξουμε την πίστη μας, για την οποία πέθαναν και μαρτύρησαν την παρακαταθήκη αυτή της πίστεώς μας, που γι' αυτή πέθανε και θυσιάστηκαν όλοι οι χωρίοι των Αγίων Πατέρων. Να σκεφτούμε το τι τράβηξε και το τι μας είπε ο Άγιος Μάρκος, ο άτλας αυτός της Ορθοδοξίας. Κρατεί με ένα άτλας μυθικός όμις πόλων, κρατεί δε αληθώς Μάρκος Ορθοδοξίαν. Ένας Μάρκος ευγενικός κράτησε την Ορθοδοξία. Αυτούς τους Αγίους Πατέρες να ακολουθήσουμε κι εμείς, αυτούς να μιμηθούμε και για την Ορθοδοξία μας, για την Εκκλησία μας, να χύσουμε το αίμα μας. Και να κλείσω το σπουδαίο αυτό θέμα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, όρια περνάει. Θα συζητήσουμε ακόμα ένα πολύ σπουδαίο θέμα για τις ταυτότητες, για το 666, για τον Αντίχριστο. Και αμέσως μετά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα έρθουμε στις ερωτήσεις σας. Τα τηλέφωνα είναι αναγραμμένα επί της οθόνης σας, 3464-298, 3472-681 και 3466-700. Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορούν να πάρουν να ερωτήσουν. Να κλείσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το κεφάλαιο αυτό της Κυριακής Ορθοδοξίας με τους λόγους που είπαν οι Άγιοι Πατέρες στην 7η Αγία Οικουμενική Σύνοδο, που είπαν ότι οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, οι διδάσκαλοι ως οδογμάτισαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, η αλήθεια ως επαρησιάσατο, το ψεύδος ως απελήλατο, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω πιστεύομεν. Τι, ότι αυτή πίστης των Αποστόλων, αυτή πίστης των Πατέρων, αυτή πίστης της Ορθοδοξίας μας, αυτή πίστης την οικουμένην άπασαν εστήριξη. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας να κρατήσουμε και την Ορθοδοξία μας και πάση της αιρετικής ανάθεμα. Και τους αναθέτουμε να τους κρίνει ο Θεός. Και ευχόμεθα για τη μετάνοιά τους. Βεβαίως. Και να επιστρέψουν στην Εκκλησία ξανά, από εκεί που απεκόπησαν. Και εδώ επανερχόμεθα, φυσικά θα πρέπει να τονίσω ότι χιλιάδες προτεσταντών στην Αμερική ανεκάλυψαν, κάναν 10 χρόνια ιδιαίτερη έρευνα, έχω όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, ιδιαίτερη έρευνα έκαναν ποια είναι η πραγματική Εκκλησία που κήρυξε και δίδαξε ο Χριστός. Και ανακάλυψαν προτεστάντες στην Αμερική ότι η Εκκλησία είναι η μοναδική, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και γύρισαν χιλιάδες πάστορες, έγιναν Ορθόδοξοι, έγιναν και επίσκοποι μάλιστα, και υπάγονται σήμερα στην Ορθόδοξη πλέον Εκκλησία μας. Στο επόμενο θέμα, πατέρα. Λοιπόν, ναι. Ας έρθουμε λοιπόν, πατέρα Νεκτάριε, σε ένα άλλο θέμα, πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο έχει απασχολήσει τώρα τα τελευταία χρόνια σχεδόν όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και δεν είναι άλλο αυτό το θέμα, από το θέμα του Αντιχρίστου, από το θέμα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής κάρτας και ό,τι έχει σχέση με το θέμα αυτό. Τα ερωτήματα και όταν είχα κάνει τις τρεις εκπομπές για τα σημεία των καιρών ήταν πάρα πολλά από τους αγαπητούς και ευσεβείς χριστιανούς. Δεν προλάβαμε βέβαια να τα απαντήσουμε. Έχω υποσχεθεί ότι σε μια άλλη εκπομπή θα τα απαντήσω. Θα ήθελαμε την προσωπική σας άποψη, την προσωπική σας θέση και θέσεις γύρω από το θέμα αυτό, διότι ως γνωστό έχετε εκδώσει το βιβλίο «Το πότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας», το οποίο το εκδώσετε για πρώτη φορά. Είναι η πρώτη του έκδοση. Το 1984. 84, και έχουν επακολουθήσει πόσες εκδόσεις. Είναι η 15η έκδοση. 15 εκδόσεις λοιπόν. Που σημαίνει
πλέον των 150.000 αντίτυπα. 150.000 αντίτυπα. Που ο κόσμος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και το σπουδαιότερο είναι ότι μέσα στο βιβλίο αναφερόμεθα πριν βγουν οι ταυτότητες, ότι ήδη έρχονται οι ταυτότητες χωρίς καν να είχε ψηφιστεί το ειδικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το 1986. Και φυσικά όσα στοιχεία αναφέρουμε μέσα, θα πρέπει να πούμε ότι το 666, πατέρα Μάξιμε, δεν είναι κάτι τυχαίο. Εδώ μπροστά μου κρατάω μια παιδική μπλούζα, την οποία μπορούμε να τη δούμε. Φαίνεται, πιστεύω, ξεκάθαρα. Έχει τρία παιδάκια, όπου στο κεφάλι τους σχηματίζεται το 666. Θα θέλω να το δείξω για να το δουν, αγαπητοί. Το 666. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο κεφάλι. Το ένα κεφάλι. Το δεύτερο κεφάλι. Αυτό είναι το ένα κεφάλι. Ναι, το δεύτερο. Είναι το δεύτερο. Και αυτό είναι το τρίτο. Είναι παιδική μπλούζα. 6-6. Παιδική μπλούζα. Επίσης, σε παιδικό παιχνίδι πάλι μπορούμε να δούμε ότι το 666 γερμανικό περιοδικό, λίγο αν μπορεί να γίνει zoom, ακριβώς, το βλέπετε. Εδώ 6-6-6. Αυτό είναι, είναι παιδικό, παιδικό, γερμανικό περιοδικό, κόμικς. 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 Και σε περιοδικά λοιπόν. Επίσης μπορούμε να δούμε σε ελληνική εφημερίδα. Γερμανική, συγγνώμη, εφημερίδα, το 666. Και... ταξίδι Λονδίνο, Παρίσι, Βιέννη. Όπως βλέπουμε, δεν είναι και μέσα από τα βιβλία. Αν διαβάσετε και ανοίξετε το βιβλίο μας, θα μπορέσουμε να δούμε λίγο κοντά, μπορούμε, όσο zoom μπορούμε. Στο κεφάλι διακρίνει το 666, στην παλάμη του ανθρώπου το 666. Πάρα πολλά. Ναι, είναι πάρα πολλά, εν πάση περιπτώσει. Το πεντοχίλιαρο το οποίο υπάρχει απάνω. Ναι, ναι. Στο το οποίο στην στέγη. Θα ήθελα να πάνω. Πω, για μην περνάει ο χρόνος, πατέρα Μάξι, με το εξής, ότι τα σημεία των Αντιχρίστου είναι ένα. Γι' αυτό το βιβλίο ονομάζεται «Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία». Πολλοί ομιλούν και λένε ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι άγνωστος ο χρόνος. Εγώ διαφωνώ. Δεν είναι άγνωστος ο χρόνος. Ναι. Δεν είναι άγνωστος ο χρόνος της Δευτέρας Παρουσίας. Άγνωστη η ημέρα και η ώρα είναι. Είναι και παραμένουν. Μόνο ο Κύριος γνωρίζει τους ιδίους αυτού χρόνους. Διότι όταν ο Κύριος τον επίεσαν οι μαθητές του και του είπαν «Πες μας, Χριστέ, πότε θα έρθεις για δεύτερη φορά επάνω στη γη», τότε αναγκάστηκε ο Χριστός και τους εκάλεσε και τους είπε «Ελάτε εδώ κοντά». Και τους είπε «Θα σας πω πότε θα ξαναρθώ πάνω στη γη. Δεν σας λέω ημέρα και χρόνο, γιατί αυτό είναι η δικιά μου δουλειά», τους είπε ο Χριστός. Ακριβώς. «Θα σας δώσω όμως μερικά σημάδια μου, που όταν δείτε και συμβαίνουν αυτά τα σημάδια επάνω στη γη, τότε θα καταλάβετε ότι εγγύσει η ημέρα. Τότε θα καταλάβετε ότι δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή έως ότου πάντα τα αυτά είδωση». Έτσι λοιπόν αρχίζουμε από μερικά σημάδια το «η γενναία αυτή». Μπορεί να αναφέρεται στους τότε που είδαν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, μπορεί να αναφέρεται και σε αυτούς οι οποίοι θα δουν τα τελευταία σημάδια του Κυρίου. Λοιπόν, επομένως μπορούμε να μην γνωρίζουμε ακριβώς το χρόνο, αλλά γνωρίζουμε περίπου την περίοδο. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι αύριο δεν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Είναι απίθανο να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Ούτε μετά από τρία χρόνια. Ακριβώς. Μπορώ να προσδιορίσουμε και να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει τότε. Γιατί δεν έχουν εκπληρωθεί τα σημάδια τα οποία αναφέρονται μέσα στη γραφή. Έτσι λοιπόν έχουμε μερικά σημάδια. Αν μου επιτρέψετε συντομία, αν και τα έχετε αναλύσει σε άλλη εκπομπή, και αυτά ακριβώς τα σημάδια αναλύω μέσα σε αυτά το βιβλίο. Ποια είναι τα σημάδια τα οποία έχουν γίνει. Και ποια είναι αυτά τα οποία περιμένουμε να γίνουν για να γίνουν η Δευτέρα Παρουσία. Ένα από αυτά ήταν ότι ο Χριστός είπε ότι το κράτος του Ισραήλ θα διαλυθεί σαν κράτος. Δεν θα μείνει λίθος επί λίθων. Και ξαφνικά λέει ότι όταν είναι να ξαναέρθει η μέρα η μεγάλη του Κυρίου, τότε αναστήσω τη σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία. Θα αναστήσω το βασίλειο ξανά του Δαβίδ. Και ενώ δεν υπήρχε 2.000 χρόνια εβραϊκό έθνος, το 1948, στον 20ο αιώνα, βλέπουμε ξαφνικά και γίνεται. Το πρώτο σημάδι εκπληρώθηκε. Και είναι και άλλα σημάδια, εν πάση περιπτώσει, να μην καθυστερούμε τους τηλεθεατές. Ναι. Μπορούμε ελεύθερα να μην τους κουράζουμε, γιατί τα έχετε επαναλάβει εσείς. Νομίζω ότι δεν κουράζουμε. Είναι πάρα πολλά λοιπόν τα σημάδια. Ένα από αυτά δε τα σημάδια που αναμένουμε για να γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας είναι η εμφάνιση του αριθμού
666. Είναι εφάσον μου. Του είπε ο Χριστός. Θηρίου. Είπε ο Χριστός στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Θα έρθει καιρός που δεν θα μπορείτε να πουλάτε ούτε να αγοράζετε, δηλαδή καμία οικονομική διαχείριση δεν θα μπορείτε να κάνετε, παρά μόνον αυτός που θα έχει το χάραγμα του θηρίου ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό αυτού. Το όνομα τους αυτού. Έτσι λοιπόν, και το όνομα μας το δίνει τον αριθμό του θηρίου, μας λέει το χ, ξι, σίγμα, τα. Είναι λοιπόν το 666, όπως μεταφράζεται κοινώς, το οποίο το βλέπουμε στις ημέρες μας ότι εμφανίστηκε. Είναι πλούσιες οι φωτογραφίες, τόσο μέσα στα βιβλία, όσο που βλέπετε επάνω. Παγκοσμίως έχει εμφανιστεί ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι προχωρεί αυτό το σύστημα. Αυτό λοιπόν το σύστημα θέλουν. Εδώ θα ήθελα, πατέρα, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή παγκόσμιο να μέσα σε μια δεκαετία. Αφού είναι σημάδια του, δεν είναι τυχαία. Φυσικά δεν είναι τυχαία. Πρέπει ταύτα πάντα πρέπει να γίνουν. Για να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Ιδάλλως δεν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Προμηνύεται δηλαδή όπως είπα. Προμηνύεται θύελα. Θύελα προμηνύεται. Και θα σας πω ακριβώς παρακάτω τι έχει να γίνει. Θύελα προμηνύεται. Λοιπόν, ένα παράδειγμα να σας αναφέρω. Δεν θα μπορούμε ούτε να πουλάμε ούτε να αγοράζουμε. Σήμερα ζητούν να βγάλουμε την ταυτότητα. Η Εκκλησία μας και η Ιερά Σύνοδος, υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, είπε ότι να μην πάρει κανένας Έλληνας στην Ορθόδοξη ταυτότητα και οποιοδήποτε άλλο δελτίο έχει επάνω το χάραγμα του Αντιχρίστου. Πρέπει δε να πούμε ότι το χάραγμα του Αντιχρίστου είτε είναι φανερό 666 έτσι, είτε είναι με το λεγόμενο γραμματό σύστημα, με τις γραμμούλες δηλαδή που συναντούμε. Το Bargo System. Με τις γραμμούλες που συναντούμε επάνω στα τρόφιμα, είναι ένα και το αυτό πράγμα. Χάραγμα, χαράσω γραμμές. Αυτό σημαίνει χάραγμα. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε και να πούμε ότι δεν, λέει η Γραφή, ότι δεν επιτρέπεται να πάρουμε αυτό το χάραγμα εμείς οι χριστιανοί. Αυτό εδώ. Όταν φτάσει, ναι, τον πάρκο, αν μπορεί να γίνει zoom λιγάκι. Zoom, αγαπητέ κύριε Ιωάννη, να παραδείξω. Ναι. Αυτό εδώ είναι. Επάνω σε ένα αυγό είναι αυτό. Το Bar Gov System. Αυτό λοιπόν είπε ότι εμείς δεν πρέπει να το δεχθούμε, να το πάρουμε και θα θελήσουν να μας το βάλουν στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή το βλέπουμε και είναι επάνω στα τρόφιμα. Βλέπουμε και μπαίνει σε όλα τα αντικείμενα. Έχω εδώ μπροστά μου από την Ελευθεροτυπία στις τώρα το Φεβρουάριο του 1995 ότι πήρανε ηλεκτρονική ταυτότητα όλα τα ζώα. Δηλαδή τα ζώα αριθμούνται και εφαρμόζεται στην Κρήτη. Αναφέρει λοιπόν, με ηλεκτρονική ταυτότητα, μικροτσίπ, εμφανίζονται για πρώτη φορά τα μικρά ζώα στην Κρήτη. Διαδικασία που υλοποιείται ήδη από το Σεπτέμβριο του 1994 με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου Παραρτήματος Κρήτης. Όπως δήλωσε στην Ελευθεροτυπία ο πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος κύριος Μανώλης Σουρουνάκης, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων είναι εντελώς ακίνδυνη, επιστημονικά έγκυρη, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται οι παλιοί τρόποι σήμανσης που πολλές φορές ήταν επώδυνοι για τα ζώα, όπως σημάδεμα με κόψιμο του αυτιού, το τατουάζ ή η χρήση πυρακτωμένου σιδήρου, κονκάρδα στο λαιμό κ.ο.κ. Και συνεχίζει και αναφέρει ότι επειδή υπάρχουν ζωοκλοπές ή χάνονται τα ζώα, γι' αυτό μπορούμε να βάλουμε το barcode system, να τα αριθμίσουμε ηλεκτρονικά τα ζώα, θα τους θέσουμε ένα μικροτσίπ με το barcode system και έτσι ο δορυφόρος που υπάρχει στον ουρανό, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή, αν χαθεί το ζώο, σε δευτερόλεπτα μέσα να το εντοπίσει και να σου πει είναι εκεί. Έτσι, αν κλέψω εγώ ένα πρόβατο, θα μου το βρει ο δορυφόρος σε 3 λεπτά και θα πάω μέσα για κλέψη. Περιορίζονται οι ζωοκλοπές. Για αυτού του τρόπου. Μόνο τα ζώα ή έχουν σκοπό. Τώρα προχωρούμε. Επειδή η τηλεόραση συνέχεια προβάλλει αυτές τον καιρό, τον τελευταίο καιρό, ότι κλέβονται τράπεζες. Σκόπιμα η τηλεόραση προβάλλει. Ότι γίνονται κλοπές στην τάδε τράπεζα, Βουτάνε οι κλέπτες αυτοκίνητα και φεύγουν. Πάρουν μοτοσυκλέτες, δεν μπορούν να τους πιάσει, η αστυνομία τρέχουν. Γι' αυτό. Καθημερινό φαινόμενο. Γι' αυτό στην Αυστραλία ψηφίστηκε νόμος πρόσφατος και στην Ελλάδα ότι θα χαραχτούν όλα τα αυτοκίνητα. Και υπάρχει συγκεκριμένα εδώ πέρα
υπάρχει συγκεκριμένο όπου αναφέρει, αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω, αναφέρει ότι με μικροτσιπ, με το barcode, με το barcode system, θα το βρούμε στη συνέχεια, με το barcode system μπαίνει μικροτσιπ επάνω σε όλα τα αυτοκίνητα, έτσι ο δορυφόρος, μόλις ο κλέφτης βγει και πάρει το αυτοκίνητο, με το μικροτσιπ που έχει θα το εντοπίσει όπου και αν πάει. Και έτσι δεν θα έχουμε πλέον κλοπές αυτοκινήτων, δεν θα έχουμε κλοπές από τις τράπεζες, δεν θα μπορεί να κλέψει κανείς μια μοτοσικλέτα, ένα παπάκι, οτιδήποτε. Ο δορυφόρος θα το εντοπίζει αυτόματα μέσα σε δευτερόλεπτα. Ναι, μέσω του μικροτσιπ. Έχει δυνατότητα, θα πούμε το μικροτσιπ. Μέσω της δυνατότητας λοιπόν του μικροτσιπ μπορεί να εντοπίσει. Θα μπει σε όλα τα αυτοκίνητα και έρχεται και αυτό και το, να το ακούσουν οι τηλεθεατές, το προλέγω ότι έρχεται και για τα ελληνικά αυτοκίνητα. Όπως βάζουμε τις εφορίες πάνω το χαρτάκι, σε κάποιο σημείο θα μπει μικροτσιπ που δεν θα είναι ορατός στον κλέπτη, να μην ξέρει πού ακριβώς είναι ο κλέπτης, για να το εξαφανίσει από πάνω. Νομίζω, Πατάνε, αυτό το ανακοίνωσαν στην τηλεόραση πριν λίγο διάστημα, ένα μήνα περίπου, παραπάνω δεν είναι, ότι θα, και στην Ελλάδα θα βάλουν μικροτσιπ στα αυτοκίνητα και θα παρακολουθούν τα αυτοκίνητα. Σας ερωτώ όμως και ρωτώ όλους τους δικηγόρους που με ακούνε και το Σύλλογο των Δικηγόρων και τους δικαστές. Τη στιγμή που υπάρχει μικροτσιπ, ναι, μένουμε εξασφαλίσει να μην κλαπεί ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι και να περιορίσουμε τους κλέφτες. Ταυτόχρονα μπορεί όμως το κράτος πλέον διαμέσου του κομπιούτερ, γιατί λειτουργεί με το γραμματό σύστημα, το μικροτσιπ, με το barcode system λειτουργεί, μπορεί το κράτος ανά πάσα στιγμή να βλέπει πού βαδίζω εγώ με το αυτοκίνητό μου. Φυσικά, με έχουμε δηλαδή ευκολία. Μια χειρότερο καθεστώς και από τον κομμουνισμό ακόμα, που σε παρακολουθεί από πίσω. Ο αστιφύλακας στη Ρωσία, όταν είχα πάει εγώ στη Βουλγαρία επί κομμουνισμού, ήταν από πίσω μου συνέχεια αστυνομία. Με παρακολουθούσε. Δεν μπορούσα να κουνηθώ που πήγαινα δεξιά και αριστερά στη Βουλγαρία. Είναι στέρηση προσωπικής ελευθερίας. Το κράτος δεν θα με παρακολουθεί λοιπόν. Ερωτώ δημόσια όλους να μου απαντήσουν και οι δημοσιογράφοι. Πώς θα ανεχθούνε να ξέρει ο καθένας. Δεν σκέφτονται ότι οποιοδήποτε από τη στιγμή που παρακολουθείτε ότι είναι δυνατόν να τον σκοτώσουνε. Να τον εξαφανίσουν από τη μέση. Το κράτος. Εάν βγει ένας νέος Χίτλερ, τι θα γίνει? Και εμείς τον αναμένουμε το Χίτλερ και είναι ο Αντίχριστος. Και είναι ο Αντίχριστος ο καινούριος Χίτλερ. Και τον αναμένουμε. Θα πάρει λοιπόν τα κομπιούτερ και θα παρακολουθεί που πηγαίνετε στις πατρεμάξιμες, που πηγαίνω εγώ και όσοι τον πολεμούν τον Αντίχριστο και όσοι αντιστρατεύονται τους νόμους του Αντιχρίστου και θα τους εξαφανίζουν από τη μέση. Θα υπάρχει μια αστυνόμευση επί 24 ώρων. Εδώ θέλω να καταγγείλω το εξής. Παρακαλώ να γίνει zoom και αυτό αν είναι δυνατόν. Είναι ακριβώς τα διόδια. Ο νέος τρόπος διοδίων. Πώς θα περνάμε? Με μικροτσίπ επάνω τα αυτοκίνητα. Αυτό νομίζω το μικροτσίπ εδώ πέρα. Ναι, είναι το μικροτσίπ, το οποίο επάνω από εδώ, ο δέκτης είναι από εδώ. Ο δορυφόρος. Για να μην λέγουν οι ηλεκτρονικοί ότι για να μην καθυστερούμε στα διόδια να περνάμε γρήγορα, με το μικροτσίπ θα αφαιρείται από την κάρτα, η οποία είναι αντικάρτα, θα υπάρχει επάνω στο αυτοκίνητο. Να αντί η κάρτα, επάνω στο αυτοκίνητο θα υπάρχει, θα αφαιρείται αυτόματα θα αφαιρείται το 500 δραχμό το αντίτιμο που είναι το εισιτήριο των διοδίων. Και ερώτησα σήμερα συγκεκριμένα, σήμερα ερώτησα τα διόδια. Τη στιγμή που εγώ θα βάζω την κάρτα ή αυτόματα με μικροτσίπ, ο δορυφόρος θα μου αφαιρεί από μέσα. Το κράτος γνωρίζει εγώ ότι έφυγα από Αθήνα και αυτή την ώρα ακριβώς περνάω από Κόρινθο, μετά από λίγο περνάω τα διόδια των πατρών. Μάλιστα. Ναι ή όχι? Φυσικά. Μπορεί λοιπόν το κράτος, κάποιος που δεν με χωνεύει από το κράτος, να με σκοτώσει παρακάτω. Κινδυνεύει η προσωπική μου ελευθερία. Ποιος θα με προστατεύσει από την προσωπική μου ελευθερία? Ποιος θα με προστατεύσει? Εδώ δανείστηκα ένα τηλέφωνο χειρός. Από αυτά τα κινητά τα τηλέφωνα. Το δανείστηκα, πάτερ. Λοιπόν, να σας δείξω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Γιατί τα είδα και έφρυξα. Πίσω εδώ μέρα, παρακαλώ να γίνει πάλι zoom στο τηλέφωνο. Εδώ πίσω το βλέπετε αυτό εδώ πέρα. Είναι το λεγόμενο μικροτσιπ. Να σας το βγάλω, αδελφοί μου. Να το παρακαλώ. Αυτό το ασημί, το χρυσαφί που είναι πάνω, είναι το λεγόμενο μικροτσιπ. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Αυτό που πάρει και στην τηλεκάρτα. Ένα παρόμοιο. Αυτό είναι μικροτσιπ, το οποίο αυτή τη στιγμή η εταιρεία η οποία έχει εκδώσει αυτό το τηλέφωνο
έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τον ιδιοκτήτη. Πρώτα απ' όλα καταγράφονται όλα τα τηλεφωνήματα στα κομπιούτερ. Είναι το λεγόμενο ψηφιακό σύστημα αυτό. Στα ψηφιακά τηλέφωνα είναι με το barcode system. Ό,τι λένε όλοι που μιλάνε στα τηλέφωνά τους και αυτή τη στιγμή που μας παίρνουν στα τηλέφωνα, καταγράφονται στα κομπιούτερ του κράτους. Ό,τι λέγεται. Μάλιστα. Και έχοντας εγώ αυτό το τηλέφωνο μαζί μου ή ο ιδιοκτήτης του, ξέρει πού ευρίσκεται ο ιδιοκτήτης του ανά πάσα ώρα. Φεύγει και πηγαίνει Καλαμάτα. Τον βλέπει διαμέσου του μικροτσίπου ο δορυφόρος, ειδοποιεί ότι αυτή τη στιγμή ευρίσκεται αυτός ο ιδιοκτήτης που κρατάει το τηλέφωνο, ευρίσκεται Καλαμάτα. Μάλιστα. Πάει η Γερμανία, το έχει μαζί του, τον εντοπίζει. Και θέλω να προχωρήσω. Εδώ έχουμε τα καινούργια διαβατήρια, τα αμερικάνικα. Παρακαλώ να γίνει. Στο κάτω σημείο, εδώ πάνω στη φωτογραφία, έχει μπει μικροτσίπ. Στην πίσω σελίδα δε, έχει μπει το γραμματό σύστημα. Το barcode system. Το barcode system, παρακαλώ. Εδώ έχει. Είναι πάνω. Που ανά πάσα στιγμή η ιδιοκτήτρια αυτού του διαβατηρίου του αμερικάνικου, που τώρα κυκλοφόρησαν στην Αμερική, τα καινούργια διαβατήρια, παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο θα πάθουμε με τις ταυτότητες. Αλλά πονηρό το κράτος όμως. Παμπώνηρο το κράτος. Καταργεί και λέει σιωπηλώς αφήνει τις ηλεκτρονικές, δεν τις κατήργησε, σιωπηλώς αφήνει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και έρχεται να μας βγάλει με το ΙΚΑ την κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως. Που λέει, με την κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως είναι το ΙΚΑ, με αυτή την κάρτα πλέον θα πηγαίνουμε στους γιατρούς. Αντί για βιβλιάριο υγείας θα έχουμε πλέον αυτή την κάρτα. Μέσα σε αυτή η κάρτα λοιπόν λειτουργεί πάλι με το barcode system και με microchip λειτουργεί πάλι και αυτή. Κατά το ίδιο ακριβώς σύστημα. Έχοντας τη λοιπόν επάνω μου, μπορεί ανά πάσα στιγμή και με παρακολουθεί. Τι στοιχεία γράφει πάνω η κάρτα, να σας απαντήσω. Ό,τι γράφει πρώτα απ' όλα η ταυτότητα. Χρειάζεται η κάρτα υγείας στο όνομά μου. Το επίθετό μου, το ΙΚΑ. Και αργότερα θα επεκταθεί σε όλα τα ταμεία. Τον αριθμό μητρώου. Τον αριθμό μητρώου μου γράφει. Γράφει το επίθετό μου. Γράφει, εδώ γράφει και την ομάδα του αίματος. Γράφει το ιστορικό μου, τι έχω περάσει από τους γιατρούς. Και ποιος μου λέει ότι αφού εγώ δεν βλέπω το τι γράφει μέσα. Το τι γράφει μέσα, πώς διασφαλίζεται το τι μου έχουν γράψει μέσα. Μπορούν να έχουν γράψει μέσα εκείνη πάνω στην κάρτα μου, όταν περάσει τα σύνορα σκοτώστε τον. Δίνοντας του λοιπόν εγώ την κάρτα μου και περνώντας τα σύνορα με καθαρίζουν. Αφού δεν ξέρω, κρατάω ένα χαρτί στα χέρια μου που δεν ξέρω. Γι' αυτό κανείς να μην δεχτεί να πάρει αυτές τις κάρτες. Κανείς να μην δεχτεί. Ούτε τις κάρτες υγείας να τις επιστρέφετε στο ΙΚΑ απαράδεκτες, διότι παραβιάζεται την προσωπική μου ελευθερία. Και πρέπει και η Αγία και η Ρασινοδότη μας να λάβει απόφαση και για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί επάνω εκεί. Είτε φανέα το barcode system είναι πλέον το σύστημα με το οποίο λειτουργεί με το 666. Έχω εδώ μια γνωμάτευση συγκεκριμένα ενός νομικού, ο οποίος είναι και κληρικός ταυτόχρονα. Προς το ΙΚΑ. Αξιότιμε κύριε Διευθυντά, η έκδοση νέων ηλεκτρονικών καρτών κοινωνικών ασφαλίσεων παραβιάζει ασύστολα θεμελιώδη ατομικά μας δικαιώματα. Εφόσον δεν υπάρχει νόμος προστασίας των προσωπικών μας στοιχείων, όπως και σε άλλες χώρες της ΕΟΚ, είμαστε ανυπεράσπιστοι σε καταχρήσεις του οποιοδήποτε χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική ταυτότητά μας. Λόγοι λοιπόν προστασίας του απορρίτου και απαραβιάστου της ιδιωτικής σφαίρας και της προστασίας της προσωπικότητος, κατά τα άρθρα 2 και 5, παράγραφος 1 του ισχύοντος συντάγματος, καθιστούν τις νέες ταυτότητες κοινωνικής ασφαλίσεως αντισυνταγματικές. Εφόσον περιέχουν, όπως έδειξε η φωτογραφία, στον ημερήσιο τύπο barcode system, παρακαλώ μπορεί να γίνει zoom και εδώ, έχει barcode system, να δες οι γραμμούλες, έχει barcode system επάνω, όπως δείξαν οι φωτογραφίες, το γραμματό κώδικα, ο οποίος ως γνωστόν στο UPC συνδυάζεται με το 666, θίγεται και η θρησκευτική μας ελευθερία βάναυσα. Τρίτον, και αν περιέχουν μικροτσίπ ή μαγνητική ταινία, αυτή τη μαύρη ή τη χρυσαφή ταινία, όπου θα αναγράφεται το ιστορικό κάθε ασφαλισμένου, παραβιάζεται ασύστολα το θεμελιώδες δικαίωμα της προσωπικής μας ελευθερίας. Άρθρα 5, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με τα άρθρα 2 του συντάγματος και 58 του αστικού κώδικα. Γιατί κανένας δεν είναι διατηθεμένος να έχει πάνω του ένα έγγραφο το οποίο δεν γνωρίζει τι αναγράφει ή τι μπορεί να του αναγράψουν, μια και δεν θα είναι αναγνώσιμο από τον ίδιο και θα χρειάζεται ειδικά ηλεκτρονικά μηχανήματα για να αναγνωστεί. Επίσης, δεν μας παρέχεται καμία πληροφορία από τις αρμόδιες αρχές
πράγμα αντίθετο στον κανόνα χρηστής διοικήσεως για τις προδιαγραφές της κάρτας και επομένως πλήρες σκοτάδι καλύπτει το όλο θέμα. Ερωτούμε λοιπόν, γιατί αυτό το σκοτάδι και η αδιαφάνεια, σε ποια επιφάνεια θα γίνεται η γραφή, πώς θα γράφεται, με ακτίνες λέιζερ, θα είναι ορατή όλη η γραφή ή αόρατη, γιατί ο αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλίσεως ΑΜΚΑ και με αραβικούς αριθμούς και με barcode θα περιέχουν τώρα ή έπειτα οι κάρτες ειδική μαγνητική λωρίδα όπως όλες οι γνωστές κάρτες, τραπεζοκάρτες κτλ. Εθνοκάρτες. Ποιος θα ελέγχει το τι μας γράφουν στην αόρατη λωρίδα? Επειδή βασίμως και σύμφωνα με τον νόμο και τον υπέρτατο καταστατικό χάρτη της χώρας μας, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να αμήνεται όταν ανατρέπεται βιαίως και με αδιαφανή τρόπο και σκοτεινές διαδικασίες, να αμήνεται, με αδιαφανή τρόπο και σκοτεινές δυνάμεις η καθεστική ανώμημη συνταγματική τάξη και δεν παρέχονται οι αναγκαίες νόμιμες εγγυήσεις των βασικών του ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, άρθρων 120 συντάγματός μας, γι' αυτό το λόγο επιφυλασσόμεθα να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και να διεκδικήσουμε την προστασία των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων μας και κυρίως εν όψη της εκδόσεως του Συμβουλίου της Ιπποκρατίας επί προσφυγής μας για την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Μετά τιμής ογνωμοδοτών, ιερεύς, διδάκτορ της νομικής Πατήρ Νικόλαος Δημαράς, Πανεπιστήμιο του Μπίλεφεντ Δυτικής Γερμανίας. Ορθόδοξος κληρικός από τη Δυτική Γερμανία, καθηγητής Πανεπιστημίου ακριβώς, που μιλεί και λέει μην πάρετε παντελώς τις νέες κάρτες και αυτή την άποψη συντάσσομαι και εγώ παντελώς. Και θέλω να τονίσω πριν λάβουμε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, πατέρα Μάξιμε, το εξής. Όταν έρθει ο Αντίχριστος είναι γνωστό ότι δεν θα υπάρχουν, αδελφοί μου, χρήματα. Δεν θα υπάρχουν χρήματα. Θα έχει καταργηθεί, διότι δεν θα μπορεί να πουλάς ούτε να αγοράζεις παρά ο έχων, προσέξτε τι λέω, ο έχων το νούμερο 666. Και γι' αυτό λένε οι χριστιανοί μας, όταν έρθει αυτός ο καιρός και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε πλέον μέσα σε αυτή την πόλη, την Αθήνα, σε οποιαδήποτε πόλη δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, τότε τι θα κάνουμε, τότε? Θα φύγουμε, λέει, και θα πάμε στα χωριά μας, εκεί στα χωραφάκια μας, να σκάβουμε κανένα μαρουλάκι, να τρώμε μόνοι μας, να έχουμε καμιά κατσικούλα μόνοι μας, να τρώμε. Αν θα υπάρχει. Ποια κατσικούλα που θα έχει επάνω το barcode system, ποια κατσικούλα θα έχουμε? Πώς, αδελφοί μου, θα μπορέσουμε τη στιγμή που το κράτος μας λέγει να δηλώσουμε, προσέξτε τι λέω, να δηλώσουμε, μας λέει το κράτος, τα χωράφια και τα σπίτια που έχουμε στα χωριά, έστω και αν είναι ακαλλιέργητα. Γιατί το λέει το κράτος αυτό, πατέρα Μάξιμε? Για ποιο λόγο μας ζητάει να δηλώσουμε τα χωράφια που έχουμε? Στην Αμερική ισχύει το εξής, γιατί προέρχομαι από Αμερική. Στην Αμερική ισχύει το εξής: δηλώνεις ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχεις και το πιο άγωνο χωράφι το δηλώνεις. Εάν δεν πά να πληρώσεις την εφορία και για το άγωνο χωράφι, εδώ τώρα είπανε δεν θα πληρώνουμε εφορία φέτος, του χρόνου θα πληρώνουμε, τον άλλο χρόνο όμως. Όταν λοιπόν καταργηθούν τα χρήματα και σου έχουν βάλει εφορία να πάει να πληρώσεις το χωράφι σου, θα πρέπει να έχεις την κάρτα με το 666, γιατί θα έχει καταργηθεί το σύστημα. Τώρα το έχουν διπλό, όπως έχουν και τον πολιτικό γάμο. Θες θρησκευτικό, κάνε θρησκευτικό. Θες πολιτικό, κάνε πολιτικό. Θες να πάρεις την εθνοκάρτα, πάρτη για να μην έχεις χρήματα επάνω σου. Θες να έχεις τα χιλιάρικα επάνω σου, έχετε στο χέρι σου. Θα έρθει όμως ώρα, η μέρα, που έρχεται ακριβώς αυτό το πράγμα και είναι πολύ κοντά μας, πατέρα Μάξιμε, που θα καταργηθούν τα χρήματα και θα έχουν μόνον κάρτες. Και από τις κάρτες, επειδή χάνονται οι κάρτες με τα χρήματα, θα σου πει πάρε το νουμεράκι σου με μικροτσίπ, διότι πρέπει, αριθμήθηκαν τα τρόφιμα, αριθμήθηκαν τα αυτοκίνητα, αριθμούνται τα ζώα, πατέρα Μάξιμε, ήρθε η ώρα να αριθμηθούνε, έρχεται η ώρα να αριθμηθούνε και οι άνθρωποι. Ήρθε η ώρα μας, χριστιανοί μου. Πρέπει να μας αριθμίσουν και εμάς. Να μας δώσουν το νούμερό μας. Θα μας βάλουν τα μικροτσίπ, όπως τα ζώα, λέει, η ηλεκτροτυπία και τα παρακολουθούν, να μην χάνονται. Θα έχουμε πάνω εδώ ένα μικροτσίπ και με αυτό θα κάνουμε όλες μας τις δουλειές. Και όπως το μικροτσίπ αυτό θα μπορεί να αφαιρεί στα αυτοκίνητα επάνω τις 500 δραχμές, έτσι το χέρι μας θα είναι και βιβλιάριο υγείας, θα είναι και έρχεται αυτή η μέρα. Καταργούνται πολύ σύντομα
τα χρήματα, πατέρα Μάξιμε. Πολύ σύντομα καταργούνται. Και τότε πώς θα πάμε να πληρώσουμε την εφορία? Εγώ προσωπικά δεν θα δεχτώ να πάρω τέτοια κάρτα. Ούτε και εγώ φυσικά. Λοιπόν, και πολύ ορθόδοξη. Ούτε θα δεχτώ στο χέρι μου να μπει το 666 ή οτιδήποτε μικροτσίπ θα δεχτώ να μπει. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα δεχτώ. Πώς θα πάω στο χωριό μου να ζήσω εκεί στο χωραφάκι? Θα πάω να ζήσω. Θα έρθει αμέσως η εφορία και θα μου πει: Παντελ Νεκτάριε, πλήρωσες την εφορία? Όχι. Όχι. Ελάτε να πληρώσετε. Μα δεν έχω κάρτα, δεν έχω το 666. Τότε δεν θα μπορείς να πουλάς ούτε να αγοράζεις, ημίω έχουν το χάραγμα. Όσοι λοιπόν τα δήλωσαν τα χωράφια τους, την έπαθαν. Από τηλεοράσεως προτείνω να μην δηλώσει ο ελληνικός λαός τα χωράφια που έχει στην επαρχία. Μάλιστα. Διότι όταν έρθει η μέρα δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις εφορίες τους. Και θα τους τα κατάσχει το κράτος. Και έτσι οι χριστιανοί θα εφαρμοστεί αυτό που λέει η Γραφή, θα φύγουν για τα όρη τότε και τα βουνά. Αλλά ήδη στην Αμερική και στον Καναδά το πρόβλεψαν. Προετοιμάζονται οι αντίχριστοι. Εμείς κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε δυστυχώς, πατέρα Μάξιμε. Εμείς κοιμόμαστε. Δυστυχώς. Διότι στην Αμερική βγήκε νόμος, τον είδα. Όπου απαγορεύεται η κατοίκηση των δασών και απαγορεύεται η κατοίκηση μέσα σε σπηλιές στα δάση. Δια νόμου. Τι δουλειά έχει να πάνε να απαγορεύσουν να κατοικούμε μέσα σε σπηλιές και δάση? Μάλιστα. Γιατί εδώ τα καίνε τα δάση. Τα ξέρετε γιατί το καίνε? Οι Σέρβοι, ξέρετε γιατί οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα? Διότι έχουν πευκόφυτες μεγάλες περιοχές. Έχουν δάση που είναι πευκόφυτα. Τα ηλεκτρονικά μέσα όλα, λόγω του πεύκου έχει τη ρετσίνα, δεν μπορεί να δράσει οι ακτίνες λέιζερ. Σώζονται από τη ρετσίνα. Γι' αυτό μας καίνε τα δάση, να μην υπάρχει ρετσίνα πουθενά, να μην υπάρχουν πεύκα, να μπορούν τα ραντάρ από πάνω να μας ελέγχουν όταν φύγουμε. Έτσι λοιπόν, από αυτής της θέσεως, λέω να μην δηλώσει κανείς, αδελφοί μου, τα χωράφια του που έχει στην επαρχία. Μα θα μου πείτε και πώς θα τα πάρουν, θα μου τα πάρουν, πώς θα τα δώσω στα παιδιά μου. Πώς θα τα δώσεις στα παιδιά σου, κανείς στο χωριό. Όλοι ξέρουν ότι το χωράφι είναι δικό σου. Όλοι γνωρίζουν ότι το χωράφι είναι δικό σου. Τουλάχιστον κράτησέ το όσο μπορείς, γιατί θα στο πάρει αργότερα το κράτος. Θέλεις, δεν θέλεις. Δεν ξέρουμε και αν θα ζήσουμε κιόλας. Όπως προχωράμε, όπως Χριστού. Λοιπόν, και δεν θα προλάβουμε να κάνουμε. Θέλω λοιπόν να τονίσω. Όχι στις νέες ταυτότητες. Όχι στις κάρτες. Κοινωνικών ασφαλίσεων. Κοινωνικών ασφαλίσεων και οποιοδήποτε άλλη κάρτα που ετοιμάζονται να βγάλουν όλα τα ιδρύματα, όλες οι ασφάλειες. Τα δημόσια ταμεία, τώρα βγάζει το ΙΚΑ. Θα βγάλουν και τα δημόσια ταμεία. Ναι. Να αρνηθούν, να τις στέλνουν πίσω, να καταλάβουν ότι εδώ πέρα είναι χώρα Ορθοδόξων και πρέπει, παρακαλώ, οι ιερείς μας. Ήδη έχουμε βραχυκυκλωθεί. Δηλαδή πάνε να περάσω τα ιωδιώδια, ξέρουν ότι περνάω τα διώδια. Κρατώντας το τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο, ξέρουν προς τα που βαδίζω. Πάνε να μου δώσουν την κάρτα με το μικροτσίπ. Το διαβατήριο που βγάλανε ήδη στην Αμερική θα έρθουν και στην Ελλάδα σίγουρα πολύ σύντομα. Και θα μας τα επιβάλλουν να τα πάρουμε. Είμαστε πλέον βραχυκυκλωμένοι. Δεν μπορεί να κινηθεί ο Έλληνας. Δεν είναι πλέον ελεύθερος ο Έλληνας. Παρακολουθείτε. Κράτος Όργολη, το 1984. Και όταν έρθει ο Αντίχριστος, θα πιάσει όλα τα κομπιούτερ στο χέρι του. Διότι αυτά όλα λειτουργούν βάσει των κομπιούτερ, τα μικροτσίπ και τα γραμμωτά συστήματα. Και ο Αντίχριστος με τα κουμπιά του αυτομάτως θα καταστρέφει όποιον δεν θέλει. Υπάρχουν δορυφόροι επάνω που θα βλέπουν ότι ο πατήρ Νεκτάριος αυτή τη στιγμή με το αυτοκίνητό του που έχει πάνω το μικροτσίπ ταξιδεύει προς το μοναστήρι του. Με ακτίνα λέιζερ θα μας εξοντώνουν, αδελφοί μου. Μάλιστα. Αυτό θα επιτευχθεί. Λοιπόν, τα αυτά είχα να πω εν σχέση με το θέμα αυτά, ταυτοτήτων, με το νέο ταυτοτήτων και με το 666 που είναι ένα από τα σημάδια όλα αυτά. Διαβάστε παρακαλώ το βιβλίο, διαβάστε το βιβλίο ή το περιοδικό πάλι που βγάζουμε, η Ορθόδοξη Μαρτυρία. Ορθόδοξη Μαρτυρία. Μπορεί όσοι θέλουν να τους το στέλνουμε, δωρεάν είναι. Γράψτε αν θέλετε το τηλέφωνο 0634 44282. Το επαναλαμβάνω, να προλάβετε να πάρετε στυλό. 0634 44282. Μπορούν όσοι μας ακούν, δωρεάν θα τους το στέλνουμε στο σπίτι τους, στο περιοδικό, να μας πάρουν τηλέφωνο στο μοναστήρι και να δώσουν τη διεύθυνσή τους, να τους στέλνουμε το περιοδικό που ενημερώνουμε. Όχι στην Ένωση των Μονοφυσιτών, όχι στην Ένωση με τον Πάπα, όχι στην Ένωση με όλους τους αιρετικούς, όχι στον Οικουμενισμό, αφόσον δεν μετανοούνε,
όχι στην ταυτότητα, όχι στο 666 και αναλύουμε όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία σας αναφέρω σήμερα εδώ στην εκπομπή σας, που είναι κάτι καινούργια στοιχεία, διότι κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει δει τα διαβατήρια τα καινούργια, κανείς δεν το έχει αναφέρει, δεν έχω τα πρωτεία, ούτε θέλω για τα πρωτεία, αλλά πλούστατα ο Θεός έστειλε τα χέρια μας. Είναι ένα σημείο καινούργιο, το οποίο δεν το ξέραμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αντιστέκομαι στο κράτος και λέω όχι να μην δηλώσουν οι Έλληνες τα χωράφια τους, γιατί θα τα χάσουν, δεν θα μπορούν αύριο μεθαύριο να πληρώσουν τις εφορίες και θα τους τα πάρουν και σπίτια και χωράφια στα χωριά, θα βγει και ο νόμος να μην κατοικούν στις σπηλιές και έτσι θα τα χάσουν όλα, πατέρα Μάξιμε. Αν μου επιτρέπετε, πατέρα Νεκτάρε, βέβαια πάρα πολύ σπουδαία και σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε γύρω το θέμα των καρτών κοινωνικών ασφαλίσεων, των ταυτοτήτων, του 666 κλπ. Θα ήθελα να ενημερώσω εδώ τους αγαπητούς και ευσεβείς τηλεθεατές μας και χριστιανούς ότι για όλους αυτά, για όλα αυτά τα πράγματα, για όλους αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι γίνονται εδώ και αρκετά χρόνια από πάρα πολλούς ευσεβείς κληρικούς και λαϊκούς, εναντίον των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, εναντίον οποιονδήποτε ηλεκτρονικών νέων καρτών, όπως είναι και κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως, όπως είδατε, βγήκε, αγαπητοί μου χριστιανοί, τόσα χρόνια αγωνιζόμασταν για τις ταυτότητες, για να μην περάσουν οι ταυτότητες, για να μην μας φραγίσουν με το 666 μέσω ταυτοτήτων, για να μην μας φακελώσουν μέσω ταυτοτήτων κλπ. Με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, και ως συνήθως αυτοί μας επικεντρώνουν σε ένα σημείο και μας κάνουν περισπασμό και μας περνάνε αυτό που θέλουν μέσα άλλο. Εμείς λοιπόν δυστυχώς, το λέω αυτό, κοιμόμαστε όλοι οι χριστιανοί, και κλήρος και λαός, και αυτοί δυστυχώς έβγαλαν, αγαπητοί μου, την κάρτα, ένα zoom παρακαλώ να γίνει. Ένα zoom, κύριε Ιωάννη. Λοιπόν, έβγαλα την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, εδώ είναι. Εδώ είναι το γραμμωτό σύστημα, αγαπητοί μου και ευσεβείς χριστιανοί, δηλαδή το 666, γιατί όλο το γραμμικό σύστημα λειτουργεί με 666, με κωδικό 666. Έβγαλα λοιπόν την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, ήδη την έχουν στείλει σε πάρα πολλούς οι οποίοι υπέγραψαν την υπεύθυνο δήλωση, και πρέπει άμεσα να διαμαρτυρηθούμε έντονα και με πολύ μεγάλη, θα λέγαμε έτσι, ένταση, διότι κινδυνεύουμε να μας φραγιστούμε, κινδυνεύουμε όλοι να πάρουμε αυτήν την κάρτα. Γι' αυτό τους λόγους και για άλλους πολλούς λόγους, στις 26 Μαρτίου, Κυριακή στα Προποσκηνίους, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευσεβείς μου χριστιανοί, γίνεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση για όλα αυτά τα θέματα, για τις ταυτότητες, για την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, για όλα ό,τι έχει σχέση με 666, στο πεδίο του Άριος. 26 Μαρτίου 1995, Κυριακή, ημέρα Σταυροπροσκυνήσεως, στις 3 το απόγευμα, 3 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως. Κανείς, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να μην λείψει από αυτή την μεγαλειώδη συγκέντρωση, στην οποία θα διατρανώσουμε την πίστη μας, την ομολογία μας κατά του Αντιχρίστου, κατά το 666, κατά αυτού του φασιστικού κράτους, της αστυνομεύσεως των δικαιωμάτων μας και της ελευθερίας μας. Ένα κράτος Όργολ, το οποίο έρχεται, ήδη έχει έρθει και έρχεται ακόμα πιο δυναμικό και ακόμη πιο άμεσα. Να αντισταθούμε, να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε πορεία και ή δυνατόν, εάν δεν αποσύρουν αυτές τις κάρτες, να, δεν ξέρω κι εγώ με ποιο τρόπο, ακόμη και με θυσία της ζωής μας, να απαιτήσουμε να αποσύρουν άμεσα και αυτήκα τις κάρτες αυτές, διότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά φακέλωμα ηλεκτρονικό και σφράγισμα με 666, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Το είδατε, το ακούσατε και τον σεβαστό και αγαπητό πατέρα Νεκτάριο, και θα πρέπει όλοι να δώσουμε τη μαρτυρία μας 26, επαναλαμβάνω, Μαρτίου, Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως, στο πεδίο του Άριος, 3 η ώρα το απόγευμα. Το θέμα πολύ σοβαρό, πολύ καυτό, πατέρα Νεκτάριε. Βέβαια η ώρα έχει περάσει, αλλά νομίζω ότι ευσεβείς και αγαπητοί τηλεθεατές μας θα μένουν ευχαριστημένα από όλα αυτά που ακούν και θα καθίσουν μέχρι όσο πάει για να ακούσουν και τα απαντήματα, τα οποία βλέπω είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Οι ερωτήσεις, η αλήθεια, πατέρα Μάξιμε, είναι πάρα πολλές από την πλευρά. Όσους προλάβουμε, θα ήθελα να πω ότι σε γενικό πλαίσιο, για να μην καθυστερούν οι τηλεθεατές, γιατί αύριο εργάζονται. Εάν μου επιτρέπετε. Να μιλήσω, επειδή τις διάβασα όλες. Αναφέρονται στο θέμα του Αντιχρίστου, ναι. Αν πρέπει να πάρουμε τις ταυτότητες ή τις κάρτες αυτές, νομίζω ότι απαντήσαμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους για τις κάρτες, ότι δεν πρέπει πλέον να τις πάρουμε. Αναφέρονται στον ναό της Ζωδόχου Πηγής, όπου λειτουργούν οι μονοθυσίτες, και σε αυτό απαντήσαμε. Στον Ορθόδοξο νομίζω ότι απαντήσαμε και σε αυτό το θέμα.
αναφέρονται στο θέμα του παλαιού ημερολογίου και ρωτάνε αν είναι καταδικασμένο το παλαιό ημερολόγιο και μπορούμε απερίφραστα να απαντήσουμε ότι εγώ προσωπικά και γνωρίζετε οι πάντες και η Εκκλησία μας ακολουθούμε το νέο, η Ελλαδική Εκκλησία ακολουθεί το νέο ημερολόγιο. Λοιπόν, το παλαιό όμως ημερολόγιο ουδέποτε καταδικάστηκε και γι' αυτό το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι με το παλαιό ημερολόγιο. Το Πατριαρχείο Ρωσίας. Της Ρωσίας, 200 εκατομμύρια Ρώσοι Ρουμανίας. Ακολουθούν με το παλαιό. Οι Σέρβοι, οι αδελφοί μας, είναι γνωστό ότι είναι με το παλαιό ημερολόγιο και ότι όλοι οι Αγιορείτες πατέρες είναι, ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο. Νομίζω λοιπόν ότι και στο θέμα του παλαιού ημερολογίου η Εκκλησία μας ουδέποτε καταδίκαζε τους, το Πάτριο ημερολόγιο. Το Πάτριο ακριβώς ημερολόγιο. Δεν υπάρχει νομίζω τέτοιο ζήτημα από την Εκκλησία μας. Τουλάχιστον. Αν θέλετε να επίσης για το θέμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών που ερωτούν, νομίζω ότι απαντήσαμε ότι και εκεί απαντήσαμε ότι πρέπει να φύγουμε από, από αυτούς τους διαλόγους αφού πλέον δεν υπάρχει. Καταδικάσαμε τις υπηροσευχές και τα συλλήτουργα οπωσδήποτε και είπαμε ότι είναι λοιπόν, απαράδεκτο και οι κανόνες τα καταδικάζουν. Τώρα κάποιοι που ρωτούν για το Ράσο, για το Ράσο, από πότε θεσπίστηκε κτλ. Εκεί θα πρέπει να ξέρετε ότι η αμφίεσή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αμφίεση του Ιησού Χριστού. Αν βγάλουμε το καλυμάφι, είναι ακριβώς μια αμφίεση. Τα γένια μας τα είχε ο Χριστός μας, τα μαλλιά τα είχε ο Κύριός μας. Τα Ράσα συμβολίζουν τις κελεμπίες που φόραγε ο Χριστός μας. Επομένως το Ράσο δεν είναι κάτι μοντέρνο και καινούριο, αλλά ανέκαθεν το φόραγαν οι Άγιοι μας και το φόραγε ο Χριστός. Όσο προς το χρώμα ότι άλλαξε, ναι. Βάφτηκε μαύρο μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης για να πενθούμε για τις αμαρτίες μας που τη χάσαμε και για να πενθούμε και να έχουμε βαρύ πένθος το ότι χάσαμε τη βασιλεύουσα, το ότι χάσαμε την πόλη του Κωνσταντίνου, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Έτσι δεν είναι κάτι νεόφερτο. Η όλη η ενδυμασία μας θυμίζουμε αντιθέτως τον Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους. Αντιθέτως, οι Καθολικοί με την εμφάνισή τους, οι Παπικοί, οι Προτεστάντες, οι Πάστορες δεν θυμίζουν. Θυμίζουν δυτικά Φράγκους, θυμίζουν Λατίνους, θυμίζουν, δεν θυμίζουν καθόλου τον Ιησού Χριστό και μόνον από την εμφάνισή τους είναι απορριπταίοι. Όχι σαν άνθρωποι, σαν πίστη, σαν πλάνη. Γιατί σαν άνθρωποι πρώτος θα τρέξω να τους βοηθήσω, είτε χτυπήσουν είτε και αίμα χρειαστούν. Αν θα θέλατε, πατέρα Νεκτάρη, θα σας παρακαλούσα να κάνετε κάποιες προσωπικές αναφορές στους αγαπητούς τηλεθέατρων, οι οποίοι μας παρακολουθούν με τόσο πολύ ζήλο. Ναι, αυτό ρώταγε κάποια δικηγόρος Χριστίνα από Αθήνα για το Συμβούλιο των Εκκλησιών. Γιατί συνεχίζω. Ναι. Τον διάλογο στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Των Εκκλησιών και ρωτάει πάλι για το νέο και το παλαιό ημερολόγιο στο οποίο απαντήσαμε. Ναι, εάν ζούσε σήμερα ο Χριστός θα ξεχώριζε τους ανθρώπους της αιρέσης η κυρία Λίτσα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Απαντούμε και βεβαίως και τότε ξεχώριζε τους Σαδουκαίους από τους Φαρισαίους και τους γραμματείς. Οι Σαδουκαίοι ήταν αιρέσεις όλοι αυτοί. Οι οποίοι ήταν. Και Σαμαρίτες. Και Σαμαρίτες πάλι ήταν αίρεσοι. Λοιπόν, τους ξεχώριζε. Και τους είπε γεννήματα εχειδρών. Ακριβώς. Λοιπόν. Μάλιστα στη Χαναναία, η οποία ήταν αιρετική, της είπε ότι εγώ δεν έχω. Ο Ιωσήφ από Κρήτη λέει γιατί καταφέρεις να την οργάνωσε μέσα. Να πούμε, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Το ναι. Ναι, όλοι σχεδόν αναφέρουν πάνω συγχαρητήρια για την εκπομπή πρέπει να πούμε. Να πνεύσουμε και λίγο την εκπομπή ναι. Μας, τη φωνή του Πατροκοσμά, πατέρα Νεκτάρη. Βεβαίως και στάξεις συγχαρητήριων για αυτή την εκπομπή, πατέρα Μάξιμε, και εσείς και ο σύλλογός σας και ο σταθμός εδώ. Θα ήθελα να πω στους αγαπητούς τηλεθεατές μας ότι ο σύλλογός μας, ο Ορθόδοξος Ιεροποστολικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Νέων, Κοσμάς, ο Ετωλός, ο Ισαπόστολος, είναι καθημερινά ανοιχτός, 9-2 και 5-9 το βράδυ. Τα τηλέφωνα όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με το σύλλογό μας και τα γραφεία του σύλλογου μας είναι 82-34-3-3-2. Θα παρακαλούσα τον αγαπητό Ιωάννη αν θέλει, αν μπορεί να γράψει τα τηλέφωνα του συλλόγου μας. Αν γίνεται 82-34-332 και 82-39-300 82 επαναλαμβάνω 34-332 και 82-39-300. Ανοιχτά καθημερινά ο σύλλογός μας για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερωτήματα, να σας δεχτεί με αγάπη, να σας φιλοξενήσει και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Στο σύλλογο μας επίσης μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε βιβλία θέλετε, διότι έχει και βιβλιοπωλείο με την επωνυμία Πατροκοσμάς και την κασέτα που ακούσατε ένα τραγούδι κατά τη διάρκεια του διαλύματος που έχει τίτλο «Άκου Χριστέ μου κάποια μέρα». Εδώ μέσα υπάρχουν 12 εκλεκτοί χριστιανικοί ύμνοι στους οποίους μπορείτε να βρείτε στο σύλλογό μας. Το τραγούδι, επαναλαμβάνω, ακούτε κάθε Κυριακή
πολλά τραγούδια από αυτά, σχεδόν το έχετε ακούσει όλα. Και το τραγούδι που ακούσατε κατά τη διάρκεια του διαλύματος ήταν ένα τραγούδι που περιέχεται μέσα από την κασέτα, την διπλή κασέτα, με τίτλο «Άκου Χριστέ μου, η πρώτη και η δεύτερη κάποια μέρα». Αν θέλετε. Ναι, να συνεχίσω στις ερωτήσεις. Η κυρία Ευαγγελία από το Παγκράτη μας ρωτά αν είναι δυνατόν να μας φραγίσουν χωρίς τη θέλησή μας. Στο χέρι και στο μέτωπο, όχι. Διότι όπως ο Χριστός θέλει συνειδητούς οπαδούς, έτσι και ο Αντίχριστος θέλει συνειδητούς οπαδούς. Στις ταυτότητες όμως και στα άλλα υπόγεια που κρυφά που τα κάνουν, μπορούν να μας δώσουν σφραγισμένα πράγματα χωρίς να το γνωρίζουμε. Να αναφερθείτε και πάλι στο περιοδικό σας και το τηλέφωνο, ρωτάει η Δία. Κάποια άλλη κυρία είναι, συγγνώμη, άγνωστη αναφέρει, δεν είπε το όνομά της. Είναι το περιοδικό, ονομάζεται Ορθόδοξη Μαρτυρία, μαρτυρία για την Ορθοδοξία μας. Και όσοι θέλετε να εγγραφείτε, είναι δωρεάν το περιοδικό, στο τηλέφωνο 06-34-44-282. Ο Δημήτρης από την Καλλιθέα, ποια είναι η θέση των πατέρων που κατέχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές? Όχι, των πατέρων, για όσους κατέχουν. Ναι, για όσους κατέχουν, θα ήθελα να πούμε ότι σαν μηχανήματα δεν είναι καταδικαστέα. Φυσικά. Το μαχαίρι, μπορώ να σκοτώσω ανθρώπους, αλλά κόβω και το κρέας, κόβω και το ψωμί. Η πυρηνική ενέργεια είναι καλή, είναι και καταστροφική. Δυστυχώς η τηλεόραση, εάν έδειχνε συνέχεια τέτοιες εκπομπές, ήταν ένα καλό όργανο στα χέρια του Θεού. Δυστυχώς έχει καταντήσει το κουτί του διαβόλου. Εν τούτης το κάνουμε χρήση και να που και εμείς είμαστε σήμερα εδώ. Εδώ θα ήθελα λοιπόν, καθιερχατικότατος να ευχαριστήσω και το κανάλι 67 που φιλοξενεί τη Φωνή του Πατρού Κοσμά κάθε Κυριακή 10 με 12 περίπου, που μας δίνει την ευκαιρία να πούμε, να αναφερθούμε σε πάρα πολλά θέματα εκκλησιαστικής φύσεως, κοινωνικών θεμάτων, πολιτιστικών, εθνικών κλπ. Και φυσικά να έχουμε και τη χαρά να φιλοξενούμε προσκεκλημένους σαν τον αγαπητό και σεβαστό Πανασυλλογία του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο. 5 λεπτά ακόμα, αδελφοί μου, και τελειώνουμε τις ερωτήσεις. Από την Πετρούπολη ο Γιάννης μας ρωτάει, το 5000 έχει το 666 στη μέση. Παναγιώτα πάλι από τον Νεοφάληρο ερωτεί γιατί η εκπομπή είναι αργά. Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Φαντάζομαι ότι είναι κάποια στιγμή που Κυριακή ο κόσμος 10 η ώρα περίπου, 10 και μισή, πηγαίνει στα σπίτια του και μπαίνει μέσα και κάθεται. Τα φορητά τηλέφωνα έχουν πάνω μικροτσίπ, ρωτάει κάποια δικηγόρος, Χριστίνα. Αν γνωρίζουμε ότι ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης υπέγραψε το ηλεκτρονικό φακέλωμα, βεβαίως τα έχουν υπογράψει, δεν συζητείται. Τη συνθήκη Σέγγεν. Σέγγεν, ναι. Σωτήρης από την Νίκαια. Ευρωπαϊκό φακέλωμα. Ρωτάει πότε είναι η εκδήλωση για το 666 και τις νέες ταυτότητες. Απήντησε νομίζω ο πατήρ Μάξιμος. Κυριακή Σταυροποσκηνήσεως, αγαπητέ φίλε Σωτήρη από την Νίκαια, Κυριακή Σταυροποσκηνήσεως 26 Μαρτίου στις 3 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως. Η κυρία Αναστασία από τον Πειραιά μας λέει για το ακάθινο στεφάνι που τοθοποιηθεί στο κεφάλι της η κυρία Καραλή στο Star Channel και το γελιοποίηθε και βεβαίως είναι βλάσφημο. Δεν προλαβαίνουμε να λαμβάνουμε μετά ερωτούν για το. Θέλετε να συντομία. Μετά ερωτούν πάλι για το παλαιό ημερολόγιο από το Νέο Ηράκλειο. Δώσαμε πιστεύω τις απαντήσεις μας. Από το Εγάλιο η κυρία Φωτεινή ότι να βγουν οι ιερείς να μιλήσουν και να διαφωτίσουν την νεολαία μας όπως βγαίνουν έξω και οι Προτεστάντες. Αυτό είναι θέμα ποιμαντικής της διοικούσης Εκκλησίας. Εμείς καλόγεροι είμαστε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αυτό που περνάει από τα χέρια μας. Και αυτή τη στιγμή και πιστεύουμε κάνουμε. Ότι η Εκκλησία διαμέσου ημών και εμείς είμαστε Εκκλησία. Διαμέσου ημών πράττει το καθήκον της στα μέτρα που μπορεί. Ίσως μπορεί περισσότερα να κάνει. Αυτό είναι θέμα πλέον της διοικήσεως της Εκκλησίας. Πάλι για το ημερολόγιο κάποιος ρωτεί. Ρωτούν για τον Πάπα. Ο Πάπας είπαμε είναι αιρετικός και πάση της αιρετικής ανάθεμα. Εάν γεννήθηκε ο Αντίχριστος, δεν είμαστε οι Ιεχωβάδες, αδελφοί μου, να προσδιορίζουμε ημερομηνίες. Όπως δείχνουν τα σημεία όμως των καιρών, δεν είμαστε μακριά από την ημέρα του. Μπορεί και να έχει γεννηθεί. Στην Τίνο λέει, τιμούν τις εικόνες ή τις προσκυνούν? Είναι τιμητική η προσκύνηση. Θυμόσαστε παλαιά που τα παιδάκια πηγαίνουν να καλυκτήσουν, φυλάγανε, προσκυνούσαν και φιλούσαν το χέρι του μπαμπά και της γιαγιάς. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και στις εικόνες. Όταν προσκυνούμε την εικόνα είναι τιμητική, από τιμή το κάνω, από σεβασμό το κάνω. Όχι ότι φυλάω και προσκυνώ ένα ξύλο. Αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή ότι αγκαλιάζω το πρόσωπο το οποίο έχω μπροστά μου, τη Θεοτόκου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν καταλαβαίνω, αν μου επιτρέπετε, πατέρα Νεκτάρη, τις προσκυνήσεις τιμούν, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, δεν γνωρίζουν οι πιστοί βασικώς
Είναι και προσκύνηση, αγαπητοί και ψευδείς μου χριστιανοί, είναι ένα και είναι το πράγμα. Είναι τιμητική προσκύνηση, ονομάζεται. Προσκύνηση. Λατρεία δεν επιτρέπεται στις λατρείες εικόνες. Λατρεία εικόνες, ακριβώς. Λατρεία μόνο αποδίδεται στον Θεό. Στον Θεό. Όπως αποδίδω τιμή και σεβασμό στον Πρωθυπουργό, σε έναν βουλευτή, πολύ περισσότερο σε μια φωτογραφία της Παναγίας μας. Λοιπόν, πότε προβλέπετε ότι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη? Αυτό είναι άγνωστο, εάν την πάρουμε. Εάν εμείς την χτυπάμε τα σήμαντρα, χτυπάμε τις καμπάνες για να θυμίζουμε την παράδοσή μας στον Ορθόδοξο λαό. Για τον Παναγιώτη του Λάτο, προσωπικά τον έχω γνωρίσει, έχω μιλήσει επανειλημμένος μαζί του. Είναι αιρετικός και όπως μου έχει αποκαλύψει ο ίδιος προσωπικά, μου έχει πει ότι είναι η μετεμψύχωση του αγαπημένου μαθητού του Κυρίου, του Ιωάννη, του Ευαγγελιστή. Πιστεύει στη μετεμψύχωση, τον έχω συναντήσει και κάναμε ολόκληρο διάλογο 2 ώρες έμπροσθεν του Παναγίου Τάφου. Στα Ιεροσόλυμα, επανειλημμένος, και ασχολείται με πέρα και πέρα με σατανικά πράγματα. Και είναι δε, μπορεί να αναφέρεται περί το 666 και να λέει να στέλνει τον κόσμο, πηγαίνετε στην εκκλησία, πηγαίνετε να εξομολογηθείτε. Μήπως ο Πατριάρχης που σήμερα, οι Πατριάρχοι που σήμερα καταδικάσαμε στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, έλεγαν να εξομολογηθούμε, έλεγαν να πηγαίνουμε εκκλησία, έλεγαν να κοινωνάμε, μιλούσαν για τον Αντίχριστο και εκείνοι και έλεγαν, αλλά έπεσε σε μία πλάνη, σε μία αίρωση, κάφτε τις εικόνες, πετάτε τις και καταδικάστηκε. Έτσι και ο Τουλάτος έχει πέσει σε πλάνη. Πιστεύει ότι είναι ο ίδιος η μετεψύχωση. Πιστεύει στη μετεψύχωση ότι είναι η μετεψύχωση του αγαπημένου μαθητού του Κυρίου και άλλες αιρετικές διδασκαλίες, τις οποίες δεν είναι της ώρας. Έχω μιλήσει μαζί του. Θα κάνω μια ειδική εκπομπή. Επανειλημμένος, και μάλιστα κάποια κυρία γυναίκα στρατηγού ήρθε και μου επιτέθηκε μπροστά μου στον Πανάγιο Τάφο και με έβρισε μπροστά στον Πανάγιο Τάφο και της είπα: θυμηθείτε ότι θα έρθει η ημέρα που θα αναγνωρίσετε ότι είναι πλάνος. Και πράγματι η γυναίκα αυτή του στρατηγού. Δεν πέρασαν χρόνια και ήρθε στο μοναστήρι, στα γόνατα η γυναίκα και μου ζήτησε συγγνώμη. Δεν τη θυμόμουν εγώ φυσικά ποια ήτανε και μου λέει: είμαι η οικιάδε κυρία που με εκείνον τον πλάνο, τον Τουλάτο, μου λέει, τότε τον ακολουθούσα και μαζί δες και μου απεκάλυψε πάρα πολλά. Πάρα πολλά που δεν είναι της ώρας. Αλλά πάρα πολλά μπορώ να αποκαλύψω και εγώ για τον Τουλάτο που γνωρίζω από αυτά που μου είπε. Ο Γεώργιος. Αυτός είναι ο Γεώργιος από το Χολαργό. Αγαπητέ αδερφέ Γεώργιε, θα ήθελα μια που είπατε για τους αιρετικούς, ότι οι αιρετικοί όπως λένε Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, καθόλου ορθόδοξα λέει εσύ, αλλά εν τη σφάλουση. Δηλαδή η αιρετική δεν είναι τίποτα άλλο, σε όλα συμφωνούμε στους Ορθοδόξους, παρά μόνο σε κάποιο σημείο ένα ελάχιστο ενδιαφέρον. Αυτός είναι αιρετικός όπως και ο Άριος. Κατά πάντα ήταν ορθόδοξος, μόνο σε ένα σημείο, δεν δεχόταν ότι ο Χριστός μας ήταν Θεός. Τα άλλα όλα δεν έχουν σημασία. Από τη στιγμή που ένα πράγμα αλλοιώνεις, αυτός που θα είπε και ο Κύριός μας, ότι ώστε σου να λύσει μία των ελαχίστων εντολών, από αυτές που έχω διδάξει και διδάξει τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, σίγουρα στο πύρι αιώνιων θα εισέλθει. Εδώ έχουν δέσει με μάγια, αναφέρεται σε άλλο θέμα, φυσικά σε κάποια προηγούμενη πιθανόν εκπομπή σας. Ναι, δύο εκπομπές αναφέρεται, ναι. Το τι μπορεί να κάνει που τους έχουν δέσει με μάγια, αδελφοί μου, εξομολόγηση, κάθε Κυριακή Εκκλησία, Θεία Κοινωνία Τακτικότατη και διάβασμα εξορκισμούς. Πρωί θα τρώτε αντίδωρο, θα πίνετε τον αγιασμό και δι' αυτού του τρόπου με τη Θεία Χάρη κάτω από την εξομολόγηση, τη Συκνή Θεία Κοινωνία, τον εκκλησιασμό και τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Κυπριανού και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λύνονται τα μάγια. Λοιπόν, από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιάννης, να αναφερθείτε στις κάρτες κοινωνικής ασφαλίσεως, αναφερθήκαμε ήδη. Γιατί οι κομμουνιστές πιστεύουν στο Θεό και βρίζουν τον Χριστό και επειδή μου λένε πως με έχουν δέσει να πιστεύω σε αυτά. Φυσικά οποιοδήποτε άθος είναι, υπάρχουν και κομμουνιστές που δεν ξέρουν τη θεωρία του κομμουνισμού και είναι πιστοί οι άνθρωποι. Κυριακέτη από τη Φιλαδέλφια, λοιπόν, έτσι. Ναι. Από τη Φιλαδέλφια. Κάθε Κυριακή γίνεται λειτουργίες στις ζωοδόχους πηγής, τα είπαμε αυτά. Ο πατέρας Νεκτάριος, αν δέχεται ότι η Εκκλησία πολεμάει, αν μπορούμε να πιστέψουμε, λέει ότι η Εκκλησία πολεμάει την ένωση με τον μονοφυσιτισμό τη στιγμή που έχει δώσει τον ναό να... Νομίζω ότι σας έδωσα την απάντηση ότι γιατί η Εκκλησία έχει παραχωρήσει πιθανόν. Φυσικά δεν το δέχομαι, το απορρίπτω και από ό,τι είπα, από ό,τι πληροφορίες έχω μέσα από τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, η Αρχιεπισκοπή ήδη ετοιμάζεται μάλλον να καταργήσει την άδεια. Είναι η κυρία Ευφροσύνη Μιχαλοπούλου από τη Ζωγράφου. Μάλιστα. Καλησπέρα σας κύριε Ευφροσύνη, γνωριζόμαστε προσωπικά. Ευχαριστούμε που παρακολουθεί την εκπομπή μας και νομίζω ότι απαντήθηκε η ερώτησή σας. Λοιπόν, ο Γιώργος Ρούσης ρωτάει πάλι κάτι για το παλαιό ημερολόγιο, νομίζω ότι απαντήσαμε. Ο Λευτέρης από τη Ζωγράφου.
Αν μπορεί να υπάρξει διάλογος μεταξύ Καθολικής και Ορθοδόξου Εκκλησίας, μπορεί να υπάρξει διάλογος και υπάρχει, τα αποτελέσματα θα είναι όποια είναι μεταξύ Χριστού και Διαβόλου. Δεν θα υπάρξουν. Μετά μιλάει για τον Αναστάσιο εδώ πέρα στην Αλβανία και για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, ότι είπε ο Εύερτ πρέπει να επέμβει. Και αν είναι πονηρό αυτό, ναι ή όχι, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι πονηρό. Λοιπόν, από την Ηλιούπολη η κυρία Μαρία πάλι κάτι ρωτάει γύρω από τα ημερολογιακά. Η διαφορά μας με τους Κόπτες, τους Μονοφυσίτες, είναι ότι δέχονται, ενώ οι Ιεχωβάδες δέχονται ότι ο Χριστός είναι μόνον άνθρωπος, οι Μονοφυσίτες δέχονται το αντίθετο, ότι ο Χριστός είναι μόνον Θεός. Ενώ εμείς δεχόμεθα ότι ο Χριστός είναι και Θεός και άνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ακριβώς. Ενώ η Μονοφυσίτη μόνο μία φύση. Την θεϊκή, όπως εξήγησε σε άλλη εκπομπή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, δέχονται μόνο μία φύση του Κυρίου μας την θεϊκή, η οποία λένε ότι απορρόφησε την ανθρώπινη φύση μέσα στην Πανάγια Μήτρα της και Κυρία της Παναγίας μας, και όταν εξήλθε ο Κύριός μας είχε μόνο μία φύση, την θεϊκή φύση. Ρωτάει κάποιος γιατί οι πεντηκοστιανοί είναι αιρετικοί. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Υπάρχουν διάφορα βιβλία όμως που αποδεικνύουν το γιατί οι πεντηκοστιανοί στα ορθόδοξα θρησκευτικά βιβλιοπολία υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία τα οποία, διότι από πέρα δεν λέγεται, λέει, επειδή πιστεύουν, λέει, στην Αγία Τριάδα είναι αιρετικοί, μα αλίμον επειδή όσοι πιστεύουν στην Αγία Τριάδα είναι Ορθόδοξοι. Και τότε και οι Καθολικοί πιστεύουν στην Αγία Τριάδα. Σημαίνει ότι δεν είναι αιρετικοί. Λοιπόν, η κυρία Μαρία από το Μαρούσι, εάν πρέπει να στείλουμε το έντυπο που μας ζητάνε να πάρουμε την κάρτα κοινωνικής ασφαλής, να τη στείλουν πίσω. Φυσικά, ο Παναγιώτης από το Θησίο. Ομιλεί για διάφορους ιεράρχες του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν παραβιάσει διαφόρους ιερούς κανόνες, στους οποίους κάναμε αναφορά και είπαμε αυτοί φυσικά υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πιστεύουμε ότι είναι λάθη των ιεραρχών αυτά τα οποία κάνουν. Κατ' εκείνους πιστεύουν ότι εφαρμόζουν την εγκύκλιο του 1920 την Πατριαρχική, και αφού υπάγονται στο Πατριαρχείο φυσικά και την εφαρμόζουν. Φυσικά για εμάς δεν είναι σωστό. Ο πατήρ Μάξιμος λέει να βγει σε μια συνάντηση μαζί με τους πεντηκοστιανούς στο κανάλι τους και να γίνει διάλογος. Κανάλι 62. Βεβαίως, και εγώ δέχομαι να έρθω, και μαζί μας να είναι και ο αγαπητός ο κύριος Σωτηρόπουλος, θεολόγος, και ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ειδικοί στα αντιαιρετικά, και να δώσουμε οποιοδήποτε διάλογο, αρκεί να μας καλέσουν οι πεντηκοστιανοί, τον πατέρα Μάξιμο, εμένα, τον κύριο Σωτηρόπουλο και τον πατέρα Αντώνιο τον Αλεβιζόπουλο. Να μας καλέσουν τους τηλεθεατές ότι ήδη έχουν κάνει κάποιες επισκέψεις πεντηκοστιανοί στο σύλλογό μας, έχουν στείλει κάποιους ανθρώπους και μας παρακολουθούν και προσπαθούν να εισπύρουν στη ζάνη. Εχθές συγκεκριμένα, γιατί κάθε Δευτέρα και Σάββατο στο σύλλογό μας, το ΣΥΤΣ1Β, το ΣΥΤΣ1Β τέταρτος όροφος, γίνονται ομιλίες, συζητήσεις για διάφορα θέματα. Τη Δευτέρα και το Σαββάτο προχθές είχαμε μια πεντηκοστιανή, η οποία ερχόταν κρυφά πάρα πολύ καιρό και προσπαθούσε να βολιδοσκοπήσει τα πράγματα και να, ποιος ξέρει τι ήθελε να κατορθώσει. Την αντιληφθήκαμε και φυσικά την απεπέμψαμε. Οπωσδήποτε το κανάλι 62, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι αιρετικό, είναι κανάλι πρότεσταντών. Το κανάλι 62, προσέχετε, μην βλέπετε το κανάλι αυτό όσα καλά και ωραία πράγματα και αν ακούγεται, διότι πίσω από αυτά, πίσω από το δόλμα, κρύβεται το αγκίστρι, το οποίο θα σας αρπάξει κάποια στιγμή και θα πλανηθείτε. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά, βέβαια. Συνεχίζονται επίσης, θέλω να πω ότι η κυρία Άννα από το Περιστέρι μας λέει ότι αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα τρόφιμα που έχουν πάνω το barcode system, μπορούμε να απαντήσουμε, βεβαίως μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε, δεν κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε όταν το χάραγμα είναι επάνω μας. Δεν κινδυνεύονται στα αντικείμενα, γιατί τα αντικείμενα τα πετάμε κάποια στιγμή. Γιατί αντιδρούμε όμως? Να σας εξηγήσω, αδελφοί μου, γιατί πολλοί αδελφοί νομίζουν ότι παίρνοντας ότι χαράσονται. Τρώγοντας ένα φάρμακο ή παίρνοντας οτιδήποτε άλλο αντικείμενο. Δεν χαραζόμεθα. Αλλά η Εκκλησία απαγορεύει την πορνεία. Ο άνθρωπος όμως δεν πορνεύει έτσι στα καλά καθούμενα. Για να πορνεύσει ο άνθρωπος, κατά πρώτο λόγο, προϋπάρχουν άλλες αιτίες για να φτάσουμε στην πορνεία. Υπάρχει το πορνό το βίντεο, υπάρχει το πορνό το περιοδικό. Εφημερίδες. Η Εκκλησία, ο Θεός καταδικάζει την πορνεία, την πράξη. Δεν λέει πουθενά μην διαβάζετε περιοδικά. Άρα τι σημαίνει, ότι μπορώ να διαβάσω περιοδικά? Όχι. Διότι αυτό θα γίνει η αιτία να φτάσω στην πορνεία. Και αν δεν πολεμήσω το πορνό το περιοδικό, εάν δεν πολεμήσω το πορνό το βίντεο, θα φτάσουμε τελικά στην πορνεία.
Το ίδιο και ακριβώς εδώ. Εάν δεν πολεμήσω τα προβαδίσματα, τα του χαράγματος, θα έρθουν με το ζόρι αύριο μεθαύριο τα προδρομικά. Εάν δεν τα πολεμήσω και αν δεν αντισταθώ, είναι σαν να μην πολεμάω το πορνό το περιοδικό. Θα φτάσω πολύ γρήγορα τότε στο χάραγμα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε σαν κληρικοί, αγωνιζόμαστε σαν εκκλησία και πρέπει όλοι οι κληρικοί της Ελλάδος να αγωνιστούν και να αρχίσουν να μιλούν. Είναι δυστυχώς πολλοί αδελφοί μας, ακόμα κληρικοί, που δεν έχουν μελετήσει το θέμα, είτε μικρόσχημοι είτε μεγαλόσχημοι, σε βάθος και να δούνε όχι μόνο πόσο δεσμεύεται η προσωπική ελευθερία του ανθρώπου, αλλά και κατά πόσο βλάπτεται και τι σημαίνει το χάραγμα του Αντιχρίστου. Δυστυχώς, πολλοί λέγουν μην ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Η Αγία Γραφή όμως αναφέρει ότι μακάριος ο αναγινώσκων την Αποκάλυψη και τηρών τους λόγους του. Στο πρώτο κεφάλαιο, σε τρίτο εδάφιο. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να διαβάζουμε και να μελετούμε την. Διότι φεύγοντας, πολλοί μιλούν, πολλή αντιχριστολογία γίνεται. Μα όλοι οι Αγίοι μας και οι πατέρες μιλούν περί Αντιχρίστου. Ήδη Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Ιωάννης Δωμάς Κοινός, ο Άγιος Υπόλυτος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όλοι οι Αγίοι μας ομιλούν, πολλές ομιλίες έχουν κάνει περί Αντιχρίστου. Λοιπόν, ήδη από εκείνα τα χρόνια πριν εμφανιστεί το 666, πολύ ο Άγιος Φρεμνοσύρος εκτενέστατε τις ομιλίες. Ήδη από τότε προετοιμάζαν τον κόσμο. Όχι τώρα που ήδη εφαρμόζονται και το βλέπουμε το 666 μπροστά μας. Θα αφήσουμε δηλαδή τους ανθρώπους να πέσουν στην παγίδα του Σατανά. Διώχνοντάς τους από τον Σατανά, τους οδηγούμε στον Χριστό. Λοιπόν, η κυρία Ουρανία από τον Αχαρνών, εάν ο Θεός τιμωρεί τους ανθρώπους μετά ή μετά θάνατον, εάν τα παιδιά που γεννιούνται με κάποιο πρόβλημα είναι τιμωρία του Θεού, φυσικά είναι εκτός θέματος από αυτά τα οποία συζητήσαμε. Καλή αλλά εν συντομία όμως μπορούμε να τους πούμε ότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει, στο Πάτερ ημών λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου. Από τη στιγμή που ρωτάμε να γίνει το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Θεού είναι σήμερα να γίνει αυτό ή επιτρέπει ο Θεός να γίνει σήμερα αυτό για κάποιον λόγο. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη σκέψη του Θεού να δούμε γιατί ο Θεός επιτρέπει ή δίνει εντολές να γίνεται το Α ή το Β. Είναι μέσα στα σχέδια του Θεού. Αυτά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα τα δούμε την ημέρα εκείνη όταν θα δούμε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και θα μπορέσουμε τότε να λάβουμε αυτές τις απαντήσεις. Δεν είναι εύκολο γιατί τότε θα γίνμασταν και εμείς θεοί. Εδώ μου θυμίζει τον Άγιο Αυγουστίνο που καθόταν στην παραλία και στην παραλία που καθόταν πατέρα Μάξιμε, εκεί πήρε ένα κουβαδάκι, άνοιξε μια λακκούβα και έπαιρνε ένα παιδάκι, είδε ο Άγιος Αυγουστίνος, που έπαιρνε νερό μέσα από την παραλία, από τη θάλασσα και τώρα είναι μέσα στη λακκουβίτσα. Και ρώτησε ο Άγιος Αυγουστίνος, τι κάνεις εκεί παιδάκι μου, του λέει. Λέει, προσπαθώ πάτερ μου, του λέει, να βάλω τη θάλασσα μέσα στη λακκουβίτσα. Μα δεν βλέπεις ότι η λακκουβίτσα, του λέει, είναι μια μικρούλα τρύπα. Μπορεί να χωρέσει παιδάκι μου ολόκληρος ωκεανός μέσα στην τρυπούλα αυτή. Αμ, γιατί πάτερ μου, του λέει, είναι δυνατόν ολόκληρος ο τριαδικός Θεός που είναι απέραντος να χωρέσει ετούτο εδώ μέσα το μικρό το μυαλουδάκι. Μάλιστα. Τότε σταμάτησε ο Άγιος Αυγουστίνος. Δεν ισχύει φυσικά, το πίστευε και μια ερεύνα. Αυτό είναι του Πάπα, για να μην βρίσκουν οι καθολικοί το φως τους. Εμείς είναι ερευνάτε τα σγραφάς. Αλλά δεν μπορούμε να ερευνήσουμε τα σβουλάς και τη σκέψη του Θεού. Διότι δεν είμαστε θεοί και είναι πολύ πεπεραμένο το δικό μας μυαλό για να φτάσουμε εκεί. Ευχαριστώ πατέρα Μάξιμε που είμαι σήμερα κοντά σας. Έχει περάσει κατά πολύ ώρα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι. Στα τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολλά ερωτήματα. Και συνεχίζονται από ό,τι βλέπω και μέσα. Συνεχίζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε, λυπούμεθα που δεν έχουμε το χρόνο να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματά σας. Ίσως κάποια άλλη εκπομπή θα έχουμε πάλι τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον πατέρα Νεκτάριο, τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής. Του Σεραφείμ Σαρόφ και Ιερό Αυγουστίνο στο Τρίκο Φοδωρίδος για πολλά άλλα θέματα και πολλές άλλες απόψεις κλπ. Μία, συγγνώμη που διακόπτω, παρακαλώ, που ήρθε τώρα, μία ερώτηση, αν επιτρέπεται η δωρεά σώματος. Μάλιστα. Η δωρεά σώματος, όταν κάποιος, όπως λένε μερικοί γιατροί, ότι είναι κλινικά νεκρός, να του πάρουμε την καρδιά, τα πνευμόνια, το σηκώτη, να του τα αφαιρέσουμε. Όχι, αδελφοί μου, είναι δολοφονία. Αυτό το πράγμα. Ο κλινικά νεκρός δεν είναι νεκρός. Δεν είναι νεκρός. Ζει η ψυχή του, ζει και χτυπάει ακόμα η ψυχή του μέσα. Δεν του έχει φύγει η ψυχή. Είναι ένα φυτό, ένας βαριά ασθενής.
μια άλλη ίσως εκπομπή κάνουμε, διότι το να παίρνουμε από έναν κλινικά νεκρό, από έναν κλινικά νεκρό, να παίρνουμε την καρδιά του, ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Μπορεί να γίνει ένα θαύμα αύριο μεθαύριο και να ζωντανέψει. Πώς πάμε και του βγάζουμε εμείς την καρδιά? Τον σκοτώνουμε μόνοι μας. Είναι φόνος, είναι πλάγιος τρόπος ευθανασίας. Δεν είναι νεκρός ο κλινικά νεκρός. Πρέπει αυτό, αδελφοί μου, να το καταλάβουμε. Δεν είναι νεκρός. Είναι ζωντανός. Ζωντανός οργανισμός ακόμα. Ζει, η ψυχή του είναι μέσα. Όταν είπα του βγάλω την καρδιά, τον σκοτώνω εγώ. Όταν του βγάλω το πνευμόνι, τον σκοτώνω εγώ. Μάλιστα. Δεν είναι δωρεά σώμα. Αν θες να κάνεις δωρεά σώματος, βγάλε τώρα τα μάτια σου που ζεις και δώστα. Βγάλε τα νεφρά σου και δώστα. Κόψε τον εν ζωή. Που μπορείς και διοικείς τον εαυτό σου. Και αυτό θέλει συζήτηση. Γιατί μετά γίνεται ό,τι δεν βλάπτει, το αυτού σώμα μπορεί να γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται σήμερα είναι ένας πλάγιος τρόπος ευθανασίας. Ευθανασίας. Σκοτώνουμε δηλαδή τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μείνουν ένα χρόνο έστω κλινικά νεκροί, και αύριο μεθαύριο με τις προσευχές της μάνας να γίνει ένα θαύμα και να ζωντανέψει ξανά το παιδί. Να σηκωθεί από το κόμμα που είναι. Είναι ένας βαριά ασθενής. Και όχι νεκρός. Και δεν έχει δικαίωμα κανένας γιατρός να πηγαίνει να φορεί. Είναι, με συγχωρείτε, δολοφόνοι όλοι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δολοφονούν. Μια τελευταία ερώτηση. Ενός Μαρία από την Υπήρου Αχαρνό. Ρωτάει που μπορεί να την εξομολογήσω μια κυρία. Φυσικά κάτω στη Μητρόπολη μας μπορεί να έρθει στο μοναστήρι μας. Στο Τρίκορφο Δωρίδος. Τρίκορφο Δωρίδος, 12 χιλιόμετρα έξω από την Άφπαχτο. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευσεβείς και αγαπητοί μου χριστιανοί, για άλλη μία φορά η φωνή του Πατροκοσμά, η εκπομπή «Η φωνή του Πατροκοσμά» έφτασε στο τέλος της. Βέβαια σήμερα σας συνεχτήσαμε, ζητάμε συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαία αυτά τα οποία είπαμε και σημαντικά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σας βοηθήσαμε να κατανοήσετε, όσοι από εσάς δεν είχατε κατανοήσει κάποια πράγματα γύρω από τα θέματα που συζητήσαμε. Ο πατήρ Νεκτάριος, ο σεβαστός και αγαπητός πατήρ Νεκτάριος, ο καθηγούμενος της ΟΑΓΙΣ, καθηγούμενος Ιεράς Μονής Σεραφείμ του Σαρόφ και Ιερού Αυγουστίνου Σωτρίκου Φοδωρίδος, ο οποίος είχαμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στη Φωνή του Πατροκοσμά. Ήτανε σαφέστατος, ήτανε κατηγορηματικός αυτά τα οποία είπε, με πολύ μεγάλη σαφήνεια και ευκολία αναπτύχθη στα θέματα τα οποία ανέπτυξε, απήντησε στα ερωτήματα τα οποία του έθεσα. Ήταν ένας, θα λέγαμε, χήμαρος και πλούτος γνώσεων και σοφίας σε όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ βάθους καρδίας που μας έκανε την τιμή να βρίσκεται σήμερα εδώ στο κανάλι 67, στη Φωνή του Πατροκοσμά, η οποία Φωνή του Πατροκοσμά κάθε Κυριακή 10 με 12 περίπου βρίσκεται κοντά σας, κάθε Κυριακή είναι 10 με 12 για να σας κρατήσει συντροφιά και να απαντήσει στα ερωτήματα, δικά σας ερωτήματα. Ελπίζουμε να ικανοποιούμε.